χρόνια πολλά, ευτυχισμένο το 2014, καλώς όρισες 2014, καλώς όρισες και εσύ και εκεί στην παρέα μας. Καλώς χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, ήρθε το 2014, πώς περάσατε χθες το βράδυ. Πείτε μας, στείλτε μας τα βίντεό σας, πώς κάνατε εσείς πρωτοχρονιά, πού ήσασταν, πείτε μας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, όπου και να βρίσκεστε. Καλή χρονιά να έχετε υγεία, ευτυχία, μόνο αγάπη, αγάπη και τίποτα άλλο. Και υγεία φυσικά, αλλά υγεία, αγάπη, ευτυχία και ό,τι επιθυμείτε να σας πάνε τέλεια τα πράγματα. Φέτος ήρθε το 2014, είναι λέει μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Να σας πούμε επίσης, το 2014 είναι η χρονιά του αλόγου, βάσει με το κινέζικο οροσκόπιο. Και το τυχερό χρώμα για φέτος είναι το πράσινο. Οπότε αγοράστε πράσινα φορέματα, πράσινες μπλούζες, έτσι να είναι το τυχερό σας χρώμα λοιπόν για φέτος. Και πάλι καλή χρονιά, καλή χρονιά να έχουμε όλοι. Να ευχηθούμε και στις οικογένειές μας χρόνια πολλά, να ευχηθούμε στις οικογένειες των συντελεστών της εκπομπής. Να ευχηθούμε σε όλους τους συναδέλφους μας εδώ στη ζούγκλα, καλή χρονιά σε όλους σας. Λοιπόν, ακούμε αρχιμηνιά. Τι όμορφα που ήταν χθες το βράδυ, την ώρα που πήγε 12:01 και είπαν όλοι καλωσόρισες σε νέο χρόνο. Όπως λέει, πάει ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε παιδιά. Το έχουμε, φίλε μας. Αν το έχουμε, να το βάλουμε, να το ακούσουμε. Λοιπόν, σήμερα είναι μία εορταστική εκπομπή για εσάς και μόνο. Εμείς είμαστε εδώ στην παρέα σας, να σας δούμε, να μας δείτε, να ευχηθούμε ο ένας τον άλλον. Είμαστε εδώ περίπου από το Σεπτέμβριο, είμαστε εδώ και σήμερα για να σας ευχηθούμε αυτή τη νέα χρονιά να είναι η πιο ευτυχισμένη χρονιά της ζωής σας. Γενικότερα την πρωτοχρονιά γιορτάζουμε εκτός από τον νέο χρόνο. Συνήθως, ξέρεις, βάζουμε τις βάσεις για τον νέο χρόνο, κάνουμε ένα σχεδιάγραμμα για το τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Ναι. Το κάνεις, τα γράφεις. Προσπαθώ, δεν το κάνω πάντα. Στον χρόνο έχεις δει ένα χάρτη να πεις τα έκανα όλα αυτά που είχα πει να κάνω. Ναι, προσπαθώ να τα τηρήσω, αν και δεν τα καταφέρνω πάντα. Πρέπει, το παλεύω. Λέει ότι αν θες να πετύχεις αυτά που έχεις σκοπό να κάνεις το νέο χρόνο, πρέπει να τα γράψεις σε ένα χαρτί. Και κάθε μέρα που περνάει τα κοιτάς και να τα θυμίζεις, στον υπενθυμίζεις στον εγκέφαλό σου ότι πρέπει να τα κάνεις. Λοιπόν, ας ακούσουμε το αρχιμηνιά και αρχιχρονιά από την παιδική ορχήστρα Πατραϊκής Μαντολινάτας. Χρόνια πολλά, θα το λέμε συνέχεια σήμερα. Καλή χρονιά! Thank you.
χριστουγεννιάτικα. Τι θέλουμε να σας πούμε, το επόμενο βίντεο είναι λίγο περίεργο. Θα σας πω από ποια άποψη είναι περίεργο. Εχθές καθώς με ετοιμάζαμε με την Κυριακή την εκπομπή και βρίσκαμε έτσι κάποια βιντεάκια στο YouTube από ελληνικές σειρές, από ξένες ταινίες, βρήκαμε μία σκηνή από μία πολύ γνωστή και πολύ δημοφιλής επίσης σειρά της δεκαετίας περίπου του 90-2000, λίγο πριν, το 2000, η οποία έχει μία χριστουγεννιάτικη σκηνή που έχει μείνει πραγματικά σε όλους σας. Και είπαμε πως πρέπει να την ξαναθυμηθούμε άλλη μία φορά. Ας δούμε όμως περί ποιας σκηνής πρόκειται. Λοιπόν, όσο είναι ζεστή, ραντίζουμε με ανθόνερο. Και πασπαλίζουμε με ζάχαρη άγνη. Με το σουρωτήρι. Στο καμπαναριό που Χριστούγεννα σημαίνουν, χιόνια στο καμπαναριό, πέθανε όλο το χωριό. Νταν, ντιν, νταν, 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 νταν. Έλα, μόλις σχολάσεις περνάς να πάρεις τη Φλόρα και συναντιόμαστε στον Μπακάκου. Dun, ding, dun. Dun, ding, dun. Dun, ding, dun. Σωσό. Πραγματικά καταπληκτική σωσό. Έχει μείνει αξέχαστη γενικότερα σαν σωσό. Αλλά και η συγκεκριμένη σκηνή είναι, ήταν έτσι ένα μικρό χιούμορ για να μας μπει καλά το 2014 εδώ στην πρώτη ανάρτηση γενικότερα. Και να πάμε σε αυτό που είπαμε. Όχι, δεν θα πάμε σε αυτό που είπαμε, θα πάμε σε ένα άλλο βίντεο. Στο οποίο κάθε χρόνο όλοι οι ηθοποιοί, οι Έλληνες συνήθως ηθοποιοί, κάνουν ένα χριστουγεννιάτικο βίντεο, ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι με σκοπό να ευχηθούν σε όλους εσάς να είναι πραγματικά ευτυχισμένο το νέο έτος, όπως σας το ευχόμαστε κι εμείς από εδώ. Έτσι λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι ονομάζεται Χριστουγεννιάτικη Αγκαλιά και είναι πραγματικά όλοι ηθοποιοί μαζί. Ας πάμε να το δούμε. Κι εγώ μπορώ να χορεύω, να αναπνέω, να χαρίζω. Κι ας μην έχω, λέω, δόξα το Θεό, που τη μοίρα μου εγώ πια την ορίζω. Κι αν δεν βγάλαμε ευρώ και θύμα αυτό, με δραχμές πάλι τα κάλαντα θα λέμε. Όπως τότε τον παλιό καλό καιρό, σαν παιδιά και θα γελάμε και θα κλαίμε. Δεν μπορούν να βγουν να παίξουν.
κράτησέ μ' από το χέρι κι όπου βγει. Το δικό μας το πιο όμορφο αστέρι, πάντα μέσα μας θα λάμπει και θα ζει. Χριστούγεννα αγκαλιά, σπίτι με φίλους. Χριστούγεννα και να είμαστε καλά. Η αγάπη δεν εγκρίνεται σε δεσμίδες, μα σε φωτοβολίδες και φιλιά. Χριστούγεννα αγκαλιά, κι όπου μας βγάλει δεν θέλει άλλου άγχος τελικά. Μας μάθανε να είμαστε μεγάλοι, μα μέσα μας σας μείνουμε παιδιά. Χριστούγεννα αγκαλιά, Χριστούγεννα αγκαλιά, Χριστούγεννα αγκαλιά, Χριστούγεννα αγκαλιά. Χριστούγεννα αγκαλιά, σπίτι με φίλους. Χριστούγεννα και να είμαστε καλά. Η αγάπη δεν εγκρίνεται σε δεσμίδες, μα σε φωτοβολίδες και φιλιά. Χρόνια πολλά, επιστρέψαμε. Βλέπετε τι ωραίο καταρχάς φόντο που έχουμε σήμερα την πρωτοχρονιά από πίσω. Δεν είναι το εμείς πρώτης ανάρτησης, είμαστε η πρώτη ανάρτηση εδώ μαζί σας και σήμερα την πρώτη μέρα του 2014. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Να ρίξουμε και το χωρίζω μου ο φόντος ας κοιμάται στη καρδιά. Καλή χρόνια, χρόνια πολλά. Μπαίνει χρυσή πρωτοχρονιά. Από τα πολύ ωραία χριστουγεννιάτικα τραγούδια, πρωτοχρονιάτικα τραγούδια, μάλλον τα ακούμε από κάτω, ωραία είναι. Γέρε χρόνε φύγε τώρα, πάει μικρή σειρά. Ήρθανε ως μετρά τώρα, με τραγούδια με χαρά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά πολλά, χρονιά. Χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά σε όλο τον κόσμο. Να ρίξουμε μια ματιά όμως, να δούμε τι γίνεται, ποια είναι τα πρωτοχρονιάτικα έθιμα από άλλες χώρες. Εδώ εμείς πάνω κάτω τα ξέρουμε, αν και θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής μας. Αλλά τι κάνουν στον άλλο κόσμο, δεν αναρωτιέστε να δούμε πραγματικά τέτοιο καιρό πώς γιορτάζουν την πρωτοχρονιά. Έτσι λοιπόν, σήμερα που γιορτάζουμε την πρωτοχρονιά, την πρώτη μέρα του νέου έτους, και περιμένουμε ότι το νέο έτος θα μας φέρει αγάπη, ευτυχία, πλούτη, καλή τύχη, επίσης καλή τύχη πολύ απαραίτητη. Θεωρούμε βέβαια ότι είναι σημαντική στιγμή να ξεφορτωθούμε ό,τι μας βάραινε μέχρι τώρα, να πάρουμε τις αποφάσεις μας, αλλά και να αναθεωρήσουμε τα κακοσχήμενα. Έτσι λοιπόν, αντιλήψεις, παραδόσεις και δοξασίες έχει ολόκληρος ο πλανήτης για αυτή την τόσο σημαντική ημέρα του χρόνου, την πρώτη ημέρα. Έτσι λοιπόν, να πάμε λίγο στην Ιρλανδία. Τι κάνουν στην Ιρλανδία? Οι ελεύθερες γυναίκες λοιπόν, Κυριακή, στην Ιρλανδία, ανυπομονούν για τη νύχτα της πρωτοχρονιάς, μιας και είναι η στιγμή που θα τους φέρει την αγάπη της ζωής τους. Αυτό. Βάζουν λοιπόν φύλλα από γκυμ κάτω από το μαξιλάρι τους και ελπίζουν ότι θα ονειρευτούν τον άντρα αυτόν που θα πάρουν. Επίσης, γενικώς, βέβαια, οι Ιρλανδοί με τον γκυ θεωρούν ότι ξεφορτώνονται την κακή τύχη. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά και στην Ιρλανδία. Μπορεί να υπάρχει κάποιος Έλληνας, χρόνια σας πολλά. Και να πάμε στη Δανία. Πες μας λίγο, Κυριακή, τι γίνεται στη Δανία? Στην Δανία, Έλενα, περίεργο είναι το έθιμο που τηρούν στη χώρα, καθώς σπάζοντας δώρα στην πόρτα του γείτονα. Σπάζουν δηλαδή τα δώρα στην πόρτα του γείτονα. Αντί δηλαδή να ταλαιπωρούν τον διπλανό τους, αντιθέτως αντλούν μεγάλη χαρά. Η οικογένεια που συγκεντρώνει στην πόρτα της τη μεγαλύτερη ποσότητα σπασμένων πιατικών
θεωρείται ότι θα έχει τη μεγαλύτερη τύχη, καθώς έχει και τους πιο πιστούς φίλους. Ωραίο έθιμο. Πολύ ωραίο, ναι. Πολύ ωραίο, δεν το είχα ξανακούσει. Φαίνεται το ποιος είναι ο πιο αγαπημένος γείτονας στην Ελλάδα. Λοιπόν, και να πάμε στη Δανία. Όχι στη Δανία, στο Μεξικό. Στο οποίο Μεξικό το να μιλάνε σε πνεύματα, φαντάζομαι ότι έχετε ξανακούσει, είναι μέρος της μεξικανικής παράδοσης αλλά και των δοξασεών. Οι Μεξικανοί γενικώς θεωρούν ότι μπορούν να επικοινωνήσουν με τις ψυχές των νεκρών, των νεκρών αγαπημένων τους. Έτσι λοιπόν πιστεύουν πως η παραμονή της πρωτοχρονιάς είναι η καλύτερη στιγμή για να το κάνουν αυτό και να ζητήσουν συμβουλή από τα πνεύματα. Και αυτό βέβαια δεν γίνεται ερασιτεχνικά στο σπίτι του καθενός, αλλά εξασκείται επαγγελματικά. Έτσι λοιπόν, στο Taosin, στο Νέο Μεξικό, 15 λεπτά διαλογισμού και επικοινωνίας κοστίζει 15 δολάρια. Επίσης, στη χώρα γιορτάζουν την ημέρα των νεκρών κάθε χρόνο στις 2 Νοεμβρίου, να το πούμε και αυτό. Και 15 δολάρια, δηλαδή, τον τερπνό μου, το θελή μου. Γιορτάζουν τις δοξασίες αυτά τα έθιμα που έχουν, παίρνουν και 15 ευρώ από τον καθένα. Μια χαρά. Έξυπνη κίνηση. Να τι κάνουμε κι εμείς, να σκεφτούμε κάτι παρόμοιο κι εμείς. Παίρνουν λεφτά από τον κόσμο, θα τα δώσουν πιστεύω. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι χριστουγεννιάτικο. Να βρούμε ένα από αυτά τα ωραία και τα αγαπημένα μας που ακούγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στις εκπομπές μας. Και προτείνω να ακούσουμε Big Crosby και White Christmas νούμερο 8 για χρόνια πολλά. White Christmas and White New Year's Eve. Say, I came out here for a job. Could you use me? Well, I might find a spot for you in my first show. What can you do? I sing a little and dance. Couldn't guarantee any salary at first. Right now, I've got the ledger in an iron lung. I don't care if you pay off an egg. Just give me a chance. Well, let's see what you can do. Thanks a lot. You know, I've written special music for each holiday. This sort of gives me a chance to keep a little promise I made to myself. I said I was going to sing this song at the end tonight. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all Christmas be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten. And children listen. And children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. Your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Τι ωραίο χριστουγεννιάτικο απόσπασμα. White Christmas. Εμείς λοιπόν δεν είχαμε White Christmas πέρσι, γιατί σήμερα είναι πρώτη του μηνός. Είναι 1η Ιανουαρίου του 2014. Πάμε να χειροκροτήσουμε όλοι μαζί. Πάμε! Λοιπόν, χρόνια πολλά και
πάλι σε όλο τον κόσμο, όλο τον καιρό, να ξέρετε, από πέρσι, γιατί μιλάμε για πέρσι, το 2013. Όλοι εσείς μας στέλνετε τραγούδια, γιατί σας είχαμε ζητήσει να μας στείλετε βίντεο χριστουγεννιάτικα και τραγούδια που να παίξουν, για να παίξουν σήμερα στην εορταστική μας εκπομπή την πρωτοχρονιάτικη. Μας στείλατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκρισή σας. Θα ακούμε και θα λέμε και ποιος μας τα έστειλε κάθε φορά και να διαβάσουμε λίγο τι γίνεται στις Φιλιππίνες την πρωτοχρονιά. Έτσι λοιπόν, στις Φιλιππίνες την παραμονή πρωτοχρονιάς έχουν έθιμο να φορούν ρούχα πουά και να τρώνε μόνο στρογγυλά φαγητά και φρούτα. Πιστεύουν έτσι λοιπόν ότι θα έχουν αυθονία, καθώς ταυτίζουν το στρογγυλό σχήμα με το σχήμα των κερμάτων και του πλούτου. Ωραίο και αυτό το έθιμο. Ωραίο. Πάμε στην Σκωτία. Να δούμε όμως τι γίνεται και στη Σκωτία. Ένα επικίνδυνο λοιπόν φεστιβάλ διοργανώνεται κάθε χρόνο την παραμονή στη χώρα, καθώς κυρίαρχο στοιχείο είναι η φλόγα. Το φεστιβάλ ονομάζεται Hog Money και Hog Money Nay, συγγνώμη, και διοργανώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Άντρες παρελάβουν στους δρόμους κρατώντας φλογισμένες μπάλες οι οποίες τριφογυρίζουν πάνω από τα κεφάλια τους. Σύμφωνα με τους ντόπιους, οι μπάλες φωτιάς φέρνουν εξαγνισμό και φως και θεωρείται έθιμος από τους Βίκινγκς. Αυτό θα ήθελα να το δω, πραγματικά. Και να παρελάβουν έτσι με τις φωτιές. Βίκινγκς. Βίκινγκς. Λοιπόν, πάμε στο Εκουαδόρ. Στο Εκουαδόρ, καίγοντας σκιάχτρα τα μεσάνυχτα, γιορτάζουν το νέο χρόνο στο Εκουαδόρ. Καθώς πλησιάζουν τα μεσάνυχτα, λοιπόν, κάθε οικογένεια στείνει το σκιάχτρο της που το έχει φτιάξει από εφημερίδες και ξύλο και του βάζει φωτιά. Με αυτόν τον τρόπο, θεωρούν πως καταστρέφουν όλα τα άσχημα πράγματα που συνέβησαν τους 12 περασμένους μήνες. Έτσι, γεμίζουν τη νέα χρονιά με τύχη και ευτυχία. Επίσης, συνηθίζουν να παίρνουν φωτογραφίες που τους θυμίζουν κάτι άσχημο και να τις σκαίνε ώστε να ξορκίσουν τις κακές στιγμές. Έτσι λοιπόν και εσείς, μπορεί να μην έχετε φτιάξει ένα σκιάχτρο, μπορεί όμως να έχετε φωτογραφίες, να μια ιδέα. Σκίστε κάθε τις παλιές φωτογραφίες, να εξαγνίσετε οποιαδήποτε κακή ανάμνηση. Γενικότερα όμως, να εξαγνίσουν κάθε κακή ανάμνηση. Πάει το 2013, πέρασε, πάει ο παλιός ο χρόνος. Ας γιορτάσουμε, παιδιά, το νέο έτος. Ας ελπίσουμε ότι το 2014 θα είναι μια καλύτερη χρονιά για όλους μας. Θα είναι, εγώ πιστεύω ότι θα είναι. Δεν ξέρω, το νιώθω έτσι, έχω ένα. Πολύ ένα ένστικτο, ναι, που λέει ότι φέτος θα είναι η καλύτερη χρονιά. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιώργος από τις Βρυξέλλες μας έστειλε πριν από λίγο καιρό το νούμερο 15 τραγούδι στη λίστα μας, όπως το διαβάζουμε εμείς δηλαδή, το οποίο είναι το Rod Stewart, του Rod Stewart, Have Yourself a Little, a Merry Little Christmas. Να το ακούσουμε λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. A merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden. Gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. Hang a shining star upon the high.
Αλήθεια, το ένα είναι πιο ωραίο από το άλλο. Λοιπόν, χρόνια πολλά και πάλι σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε, Γιώργο, από τις Βρυξέλλες για το πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι από τα πολύ αγαπημένα μας. Λοιπόν, πάμε στη Γερμανία, όπου στη Γερμανία την πρωτοχρονιά με ένα δείπνο για έναν γιορτάζουν στη χώρα από το 1972. Κανείς δεν ξέρει για ποιο λόγο τώρα οι Γερμανοί, γενικότερα βέβαια δεν ξέρουμε τις κινήσεις των Γερμανών και από πού προκύπτουν. Έχουμε δηλαδή κάτι τέτοιου είδους απορίες. Αλλά γενικότερα, κανείς δεν ξέρει στη συγκεκριμένη περίπτωση για ποιο λόγο οι Γερμανοί παρακολουθούν ακριβώς το ίδιο τηλεοπτικό σοου κάθε χρόνο, τόσες δεκαετίες, και από πού ξεκίνησε η συγκεκριμένη παράδοση, αλλά και η φράση «ίδια διαδικασία κάθε χρόνο». Είναι η ατάκα της εποχής και οι Γερμανοί απολαμβάνουν πραγματικά το σοου, έστω και σε επανάληψη. Δηλαδή κάθε χρόνο βλέπουν το ίδιο πρόγραμμα. Κάθε χρόνο. Είναι παράδοσή τους. Θυμάμαι παλιά στην Αντένα ήταν με τον Γιώργο Μαρίνο έτσι μία εκπομπή. Κάπως έτσι φαντάζομαι. Εγώ έτσι το φαντάζομαι, γιατί και αυτό το one man show ήταν, οπότε κάπως έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, και πάμε στη Χιλή. Πραγματικά στη Χιλή είναι πολύ περίεργη η παράδοσή τους η πρωτοχρονιάτικη και στείλω ότι διαπέστηνεσαι. Στον ακροταφείο λοιπόν υποδέχονται οι Χιλιανοί την πρωτοχρονιά. Συγκεκριμένα στην πόλη Τάλκα, οι κάτοικοι συγκεντρώνονται εδώ και 15 χρόνια κάθε τέτοια μέρα στις 11 μετά μεσημβρία στο νεκροταφείο, που το έχουν φωταγωγήσει με απαλό φωτισμό, ενώ απαλή κλασική μουσική ακούγεται από τα ηχεία. Θεωρούν πως οι αγαπημένοι τους τους περιμένουν στο νεκροταφείο και θα πρέπει να υποδεχθούν τον νέο χρόνο μαζί τους. Η παράδοση αυτή ξεκίνησε το 1995, όταν μια οικογένεια ντόπιων παραβίασε τον φράχτη για να υποδεχθεί την πρωτοχρονιά στον τάφο του πατέρα τους, και από τότε οι περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι συγκεντρώνονται στο τοπικό νεκροταφείο. Πολύ περίεργο. Πολύ περίεργη, όντως. Και να περάσουμε στο βίντεο που μας έστειλε η Γεωργία από τη Γερμανία, από τη Φραγκφούρτη συγκεκριμένα, όπου είναι το βίντεο 40 Nat King Cole, God rest you merry gentlemen. Θέλω να δω αυτά τα εφέ, τα ωραία, τα χριστουγεννιάτικα. Πού είναι αυτά τα χριστουγεννιάτικα τα ωραία εφέ? God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. From God our Heavenly Father, blessed angel came, and unto certain shepherds brought tidings of the same, how that in Bethlehem was born the Son of God by name.
Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. How to the Lord sing praises, all you within this place, and with true love and brotherhood each other now embrace. This holy tide of Christmas all others left we face. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Τι όμορφη και το πυροτεχνείο. Δηλαδή, σήμερα πραγματικά μας έχει κατενθουσιάσει η ομάδα μας εδώ που μας υποστηρίζει και που είναι και αυτή σήμερα εδώ πέρα. Όπως είμαστε και εμείς εδώ για να είμαστε στη δική σας παρέα, να μπαίνουμε στα δικά σας αρχοντικά μέσα από τους δέκτες σας, είτε από τα τάμπλετ σας, είτε από τους υπολογιστές σας, από τα κινητά σας. Από όποια συσκευή έχετε ίντερνετ, μας βλέπετε ζωντανά. Είμαστε εδώ και σήμερα, 1η-1η του 2014. Happy New Year, λοιπόν. Τι κάνουν στην Αμερική? Στην Αμερική ή στο Μεξικό, να δούμε τώρα. Θα ήθελα να μου πεις την Αμερική. Εντάξει, αφού θες να σου πω την Αμερική, θα σου πω την Αμερική. Λοιπόν, στην Αμερική λοιπόν τι κάνουνε την πρωτοχρονιά. Τι κάνουν. Την υποδέχονται με φιλιά. Με φιλιά πολλά λοιπόν οι Αμερικανοί τον νέο χρόνο, καθώς θεωρούν ότι το νέο έτος θα είναι πολύ όμορφο. Όπως και εμείς πιστεύουμε ότι φέτος θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Πιστεύουν ότι φιλώντας τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους θα διώξουν τις κακές αναμνήσεις αλλά και την κακοτυχία του παρελθόντος και θα σημαδέψουν μια νέα αρχή γεμάτη αγάπη και έντονη ζωή. Τελικά ταιριάζει πιο πολύ σε σένα να πεις για την Αμερική. Είδες. Οπότε σαν σου ταιριάζει σίγουρα να πεις τώρα Μεξικό, Βραζιλία, Βολιβία. Θα δείξει. Λοιπόν, στο Μεξικό, στη Βραζιλία και στη Βολιβία και άλλες νοτιοαμερικανικές χώρες λοιπόν υποδέχονται τον νέο χρόνο φορώντας χρωματιστά εσώρουχα. Κυρίως κόκκινα αλλά και κίτρινα ή άλλα ζωηρά χρώματα προκειμένου να πιάσουν την καλή τύχη. Επίσης πιστεύουν. Αυτό με τα κόκκινα εσώρουχα το ξέρω και εγώ, μου το έχουν πει και εμένα ότι πρέπει λέει την πρωτοχρονιά να φοράς κόκκινο εσώρουχο για να σου πάει καλά η χρονιά. Από πού το έχεις ακούσει, εδώ στην Ελλάδα? Ναι. Ναι, δεν το έχω ξανακούσει. Επίσης πιστεύουν ότι έτσι θα έρθει και ο έρωτας της ζωής τους. Το κόκκινο λοιπόν αντιπροσωπεύει έντονη ερωτική ζωή και το κίτρινο επιθυμία για πολλά χρήματα και πλούτη. Οι επιθυμίες των ντόπιων εκφράζονται μέσω του χρώματος που επιλέγουν. Ωραίο και αυτό το έθιμο. Πολύ όμορφο έθιμο και να πάμε από εδώ στη Λευκορωσία όπου οι ανήπαντρες συναγωνίζονται για να δουν ποια θα παντρευτεί μέσα στη νέα χρονιά. Άκου λοιπόν τώρα πώς το κάνουν αυτό. Στείνει καθεμία μπροστά της ένα σωρό καλαμποκιού. Και παίρνουν έναν κόκορα. Άκου τώρα έθιμο. Τον αφήνουν λέει να φτάσει μέχρι έναν από τους σωρούς και σε όποιαν ανήκει ο σωρός αυτός που πήγε ο κόκορας, Happy New Year! Θα παντρευτεί. Κάντε το κι εσείς. Μπορεί να αναφέρετε σε χρονιά, θα παντρευτείτε αν είστε ανήπαντρες. Αν δεν είστε, να ζήσετε χρόνια πολλά ακόμα με τον σύζυγό σας. Για όσους από εσάς όμως δεν έχετε βρει τον έρωτα, σας είπαμε διάφορα έθιμα από τις άλλες χώρες που φαίνεται πως ο έρωτας είναι ένα απόσπαστο κομμάτι και της πρωτοχρονιάς τους και προσπαθούν με κάθε τρόπο να τον κερδίσουν. Και πάμε λοιπόν στην Beyoncé και στις Destiny's Child, όπου θα μας τραγουδήσουν 8 Days of Christmas. You know, Christmas was made for the cheering. Destiny's cheering. Everybody out there. Christmas. Y'all clap your hands. Destiny's child. Ha ha. Ah. I got cheap. Got pookie. Say what? 8 days of Christmas my baby gave to me. A pair of cone shades and a diamond belly ring. The 7 day of Christmas my baby gave to me. Nice back rub and it massage my feet. The 6 day of Christmas my baby gave to me. A crop jacket with dirty denim jeans. 5 day of Christmas my baby gave to me. The poem that he wrote for me. Feeling that I feel so good. Feel so in la 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 live. If he only knew what he does to me. My man, my baby. Oh, it makes me so sexy. I'm so in la 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 love. Our love and for generosity. My man, baby. It feels lovely. Feels so lovely.
my baby gave to me. Ooh. A candlelit dinner just for me and my honey. The third day of Christmas, my baby gave to me. A gift certificate to give my baby receipts. The second day of Christmas, my baby gave to me. The keys to a CLK Mercedes. The first day of Christmas, my baby gave to me. Quality T-I-M-E. He only knew what he does to me. My man commander, baby. Oh, it makes me feel so lovely, so sexy. I'm so in love, love. How I love him for his generosity. My man, my man, my baby. Doesn't it feel like Christmas? It feels lovely. Doesn't it feel like Christmas? So, so lovely. Doesn't it feel like Christmas? Whoa. Πολλά σε όλο τον κόσμο. Ευτυχισμένο το νέο έτος 2014. Happy New Year. Happy 2014. Τόσο δεν είναι το 2014. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Και πάλι, να σας πούμε, ετοιμάζαμε την εκπομπή. Πέσαμε πάνω σε κάτι πολύ διάσημα βίντεο. Τα οποία είναι τα America's Funniest Video. Τα οποία ήταν μια συγκεκριμένη ενότητα χριστουγεννιάτικη, στην οποία δείχνει μικρά αποσπασματάκια από αυτές τις ψιλοπερίεργες, ας το λέγαμε έτσι, φάρσες που συνηθίζουν να κάνουν οι Αμερικανοί για να γίνουν έστω για 3 δευτερόλεπτα διάσημοι. Υπάρχει ένα, πώς να το πω, compilation, μια συλλογή από αυτά τα βιντεάκια. Ας πάμε να το δούμε. Έχει πραγματικά πολύ γέλιο. Δείτε το, ακούστε το, προσέχτε το. Πάμε. It's bad to find Jesus and take him back to your seat. Every time a daddy falls, an angel gets its wings. And here's just one more reason to support gun control. Oh, yeah. Don't, Papa, can I try it? Put it on the floor. No! I wonder what's inside this toy chest here. What would go good with this excellent Christmas morning? Maybe the 92 stuffed bunny, or perhaps the 93 panda. I think I can reach the 91 teddy. You might think you can beat her, but Grandma's got a secret weapon. Boy,
Boy, if my cousin Terry were here, we'd be fighting each other to see who could open this one first. But cousin Terry's not here, and I got this present all to myself. Cousin Terry! Get away from me! I missed you so much! Look, it's the new Boxo Tantrum. The spirit of Christmas continues. Oh, he must know how much you like to tell her, huh? Right. What the hell is this? No money? This is what the Rockettes do on vacation. Here's a fella who's got no business in snow business. Ironically, the gift inside that box is a helmet. All he lost for Christmas was his two front teeth. Give it here, mommy. You're gonna knock your teeth. They both came out at the same time? Look! Look here! Good job, Bubba! Ho, ho, ho! Merry Christmas! Well, maybe he'll do it very softly. Yeah, I don't think we'll wake up. You have a good Christmas, okay? All right? Christmas, you better freeze your buns off. I'm gonna freeze my buns off? I'm gonna freeze my buns off? Give me a hug, say hello. How you been? Come on, sit down, let's talk about Christmas. I'm gonna tell you, if you tell me every wish I wished for, I'll give you a buck under the tree. One. That sounds a little high. Why don't you drop an octave? The angel on the left tends to take the play's opening lines a little too literally. The angels from heaven came down. The song's not from Greece, but there's a spot of Greece on the stage. On a special AFV, we've got some of the coolest performers in America. Sometimes a baby is as good as a black bar. Right! Oh,
If you don't think they'll like your gift, create a diversion. Nothing brings a family together at the holidays like a little game of squirrel hockey. You man the bag. You think they're gonna whack each other in the head. Oh wow. Are you recording that part? Γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Πάει να περάσει έτσι, δεν θα το ψηφίσει. Μα δεν είμαι μόνον εγώ. Όχι. Εσείς είπατε. Το παρόν το έβαλα. Και να έχετε πει, δεν πάει άλλο. Όχι, δεν μπορώ να συνεχίσω. Πότε πιστεύετε ότι θα αρχίσει να υπάρχει ανάπτυξη? Θα φαίνεται η ανάπτυξη στο 15. Υπάρχουν όμως συνάδελφοί σας που αυτό το λένε στον κόσμο. Να διαγράψουν τους βουλευτές, θα γίνουν αρεσίδι παγκοσμίου. Ποιο μαντάτε στον κόσμο αυτό που ψήφισε τη Χρυσή Αυγή? Σε ένα τέτοιο κόμμα είναι όλοι έτσι? Άλλον δεν χρειάζεται και άλλο αν θα έρθει. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε την ερώτησή σας.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Το αδιαχώρητο επικρατεί για μία ακόμη μέρα στις εφορίες όλης της χώρας, καθώς σήμερα είναι η τελευταία ημέρα που διαθέτουν οι φορολογούμενοι για να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας ή για να καταθέσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας. Αν και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, ο κ. Χάρης Θεοχάρης, ανέφερε ότι η απόφαση για παράταση της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας ανήκει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η πολυπόθετη παράταση θα δοθεί. Όλο το ρεπορτάζ στο zoogla.gr. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε το πρωί της Τρίτης από τον ανακριτή διαφθοράς ο Δημήτρης Παπαχρήστος, αντιπρόσωπος της γερμανικής εταιρείας Kraus Maffei Wegmann, την περίοδο 2000. Είναι απόλυτα διατεθειμένος και αποφασισμένος να βοηθήσει στο μέτρο που δεν θα βλάπτει τον εαυτό του την ανάκριση, δήλωσε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του Δημήτρη Παπαχρήστου, κ. Αλέκος Παπαντονίου. Ο Δημήτρης Παπαχρήστος συνελήφθη τη Δευτέρα μετά την αναφορά του ονόματός του από τον πρώην αναπληρωτή διευθυντή εξοπλισμών Αντώνη Κάντα στην απολογία του. Συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων από τις 7 έως τις 10 Ιανουαρίου, αποφάσισε η Ομοσπονδία των Γιατρών του ΕΟΠΗ. Καλεί επίσης όλους τους γιατρούς να συντονιστούν στον αγώνα που δίνει για την αξιοπρέπεια του κλάδου. Η ΠΟΕΣΥΠ ΕΟΠΗ γνωστοποιεί ότι τα έκτακτα και επίγοντα περιστατικά θα αντιμετωπίζονται από το προσωπικό ασφαλείας. Σε τεχνητό κόμμα εξακολουθεί να βρίσκεται ο πρώην πιλότος της Φόρμουλα 1, Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι την ώρα που έκανε σκι στις Γαλλικές Άλπες. Ο Γερμανός παγκόσμιος πρωταθλητής παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Γκρενόμπλ, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά. Σύμφωνα με τη μάνατζερ του Σαμπίν Εκέμ, η σύζυγός του Κορίνα, η κόρη του Τζίνα Μαρία και ο γιος του Μικ βρίσκονται στο νοσοκομείο και είναι σε κατάσταση σοκ. Προφανώς η οικογένειά του δεν είναι καλά, είναι σε κατάσταση σοκ, ανέφερε η ΚΕΜ. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες βροχές στο Ιόνιο από αργά το βράδυ είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Χρόνια πολλά! Ευτυχισμένο το νέο έτος 2014! Πρώτη του μηνός σήμερα, η πρώτη μέρα του καινούργιου έτους. Σας στέλνουμε όλοι μας τη χαρά, την αγάπη, την αισιοδοξία μας, τα πυροτεχνήματα της αγάπης μας. Σας στέλνουμε να είστε όλοι εσείς ευτυχισμένοι. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλο τον κόσμο. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, να μας στείλουν, να μας πάρουν, να μας πούνε και αυτοί σήμερα χρόνια πολλά. Καλή χρονιά! Πάρτε μας λοιπόν τηλέφωνο, ευχηθείτε μας και εσείς. Εμείς σας ευχόμαστε από εδώ. Εσείς πάρτε μας τηλέφωνο στο 211-55-50-500. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Facebook με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Ακολουθήστε μας στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Στείλτε μας τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους τρόπους επικοινωνίας. Περιμένουμε τις δικές σας ευχές. Τώρα δεν περιμένουμε άλλα χριστουγεννιάτικα βίντεο, ό,τι ήταν να παίξουμε. Τώρα, αν θέλετε να μας στείλετε κάτι για το Αηγιανιού που έρχεται μεθαύριο, των Φώτων, στείλτε μας κάτι γι' αυτό. Κάποιο έθιμο που μπορεί να έχει η περιοχή από την οποία κατάγεστε. Στείλτε μας ό,τι θέλετε βασικά. Είναι τέτοιες μέρες χριστουγεννιάτικες. Εμείς είμαστε εδώ πέρα και σήμερα για να σας κάνουμε παρέα και να περάσουμε μαζί αυτές τις δύο πρώτες ώρες της ημέρας. Τι να πούμε άλλο σήμερα, ό,τι και να πούμε, σίγουρα είναι μέσα από την... πώς να το πω, από το χριστουγεννιάτικο αυτό και πρωτοχρονιάτικο πνεύμα. Ναι, μας έχει κατακλείσει αυτό το πνεύμα. Λοιπόν, διαβάσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, το οποίο είναι, αφορά τους γονείς και τα παιδιά για τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά. Λέει, πώς μπορείτε, λέει, εσείς να μιλήσετε στα παιδιά σας και τι πρέπει να τους πείτε για τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά.
Τώρα, όπως γνωρίζετε βέβαια, όλοι οι μέρες του Χριστουγέννων αλλά και της Πρωτοχρονιάς είναι οι μέρες χαράς και ξεκούρασης για όλη την οικογένεια. Τα παιδιά έχουν 15 ημέρες περίπου για να ξεφύγουν από αυτή τη σχολική, ας το λέγαμε ρουτίνα, δεν θα το έλεγα καθημερινότητα. Ενώ και οι γονείς είναι στις ημέρες των επίσημων αργιών, συνήθως προσθέτουν και κάποιες ημέρες από την κανονική τους άδεια, εξασφαλίζοντας ένα διάστημα χαλάρωσης που θα το απολαύσουν μαζί με την οικογένειά τους. Ξέρετε τώρα, οικογενειακά τραπέζια, επισκέψεις σε συγγενείς και φίλους, βόλτες, στολισμένους δρόμους, συνθέτουν πραγματικά το βασικό πρόγραμμα των ημερών και είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Πέρα όμως από αυτά, να πούμε πως καλό είναι και παράλληλα βέβαια με όλα αυτά, οι ημέρες αυτές ίσως είναι μια, ας το λέγαμε, πρώτη τάξεως ευκαιρία για να μιλήσουμε για τα παιδιά μας, στα παιδιά μας, σε όσους έχετε παιδιά, εμείς δεν έχουμε παιδιά, εσείς ίσως έχετε παιδιά λοιπόν, για μια σειρά από τα πράγματα που είναι σημαντικά για τις γιορτές αυτές και τα Χριστούγεννα. Το πρώτο που πρέπει να συζητήσετε με τα παιδιά σας είναι ποιο είναι το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων. Είναι βέβαιο ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων χάνεται κάπου μέσα στο γκλάμουρ των εορτασμού των ημερών. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο, οι γιορτές, οι στολισμοί έχουν τη δική τους σημασία και προσφέρουν αναμφισβήτητα χαρά, ωστόσο πώς τα παιδιά μας γνωρίζουν πραγματικά τι γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. Και πώς... Λοιπόν, όπως είπαμε, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να ξαναδούμε την πραγματική ιστορία του Χριστουγέννων, δηλαδή τη γέννηση του Χριστού, να την αφηγηθούμε στα παιδιά μας και να συζητήσουμε μαζί τους για την αξία της αγάπης, όχι μόνο για τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά και για τους υπόλοιπους συνανθρώπους μας. Είναι καλό να την κάνουν οι γονείς αυτή τη συζήτηση με τα παιδιά. Και βέβαια, να συζητήσετε μαζί τους και όλες τις προεκτάσεις που έχει αυτή η γιορτή. Ιδιαίτερα βέβαια στη σημερινή και δύσκολη συγκυρία και τη χώρα μας. Είναι βέβαια πως αυτές θα πέσουν σαν σπόρο στην έφορη γη της ψυχής των παιδιών μας που θα βλαστήσει σίγουρα στο προσεχές μέλλον. Πάμε σε ένα βίντεο το οποίο είναι μια παροδία που βρήκαμε στο YouTube του Santa Claus Coming to Town. Ολέ! Ah, the holiday season. A time for celebration, magic, and spending time with the people you love. But don't forget who's watching to make sure you're not being naughty. You better watch out. You better not Skype. You better log out. Yeah, you better not type. The NSA is coming to town. You're making a list. They're checking it twice. They're watching almost every electronic device. The NSA is coming to town. They see when you are sleeping. They hear while you're awake. They know who you call and who you write. So encrypt for goodness sake. With Congress in the dark and a cloak and dagger court, we're looking for answers and they're coming up short. The NSA is coming to town. They're making a list, checking it twice. They're watching almost every electronic device. The NSA is coming to town. The NSA is coming to town. The NSA is coming to town. Πολύ αστείο. Πραγματικά η NSA μας παρακολουθεί μέσα από τα μάτια του Άγιου Βασίλη. Εννοείται πως δεν σταματάνε. Απλά τώρα μπορεί να χουντηθεί με μια έτσι πιο εορταστική εμφάνιση. Όπως είπαμε, μας στέλνατε τόσο καιρό πολύ ωραία βίντεο χριστουγεννιάτικα και εμείς θα τα παίξουμε. Πάμε στο βίντεο που μας έστειλε η Μαρία από τον Καναδά. Ναι, από τον Καναδά, καλά το λέω. Και μας έχει στείλει το νούμερο 23, το οποίο είναι Frank Sinatra, Happy Holidays with Bing and Frank, Mistletoe and Holly. Thank you.
Christmas, ladies and gentlemen. And welcome to our Christmas show for Bulova, the gift of a lifetime in Chesterfield, my cigarette. Our old friend, Mr. Bing Crosby, will be our guest. And the accent is on music, both traditional and modern. And here's one of the newest songs. Oh, by gosh, by golly, it's time for mistletoe and holly. Tasty pheasants, Christmas presents, countryside's covered with snow. Oh, by gosh, by jingle, it's time for carols and Kris Kringle. Overeating, merry greeting from relatives you don't know. Then comes that big night, giving the tree the trim. You'll hear voices by starlight, singing a Yuletide hymn. Oh, by gosh, by golly, it's time for mistletoe and holly. Fancy ties and grandma's pies and folks stealing a kiss or two. As they whisper, Merry Christmas to you. Then comes a big night, giving the tree the trim. You'll hear voices by starlight, singing the Yuletide hymn. Oh, by gosh, by golly, it's time for mistletoe and holly. Fancy ties and grandma's pies and folks stealing a kiss or two. As they whisper, Merry Christmas to you. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Είμαστε πίσω από αυτά τα ωραία κομφετί και σας ευχόμαστε ευτυχισμένο το νέο έτος 2014 σε όλο τον κόσμο. Όπου και αν βρίσκεστε να είστε ευτυχισμένοι. Και να συνεχίσουμε το θέμα που λέγαμε, τι μπορούμε να πούνε, τι μπορούν να πούνε μάλλον, όχι εμείς. Όχι εμείς μπορούν, ακόμα. Ναι, όχι, τι μπορούν να πούνε οι γονείς στα παιδιά τους. Είπαμε τι είναι τα Χριστούγεννα, να δούμε τι μπορούν να πούνε και για την πρωτοχρονιά. Τι είναι λοιπόν η πρωτοχρονιά και τι είναι πραγματικά σημαντικό να περιμένουμε από τον καινούριο χρόνο και το πραγματικό νόημα της πρωτοχρονιάς. Στις περισσότερες των περιπτώσεων χάρεται μέσα στη χρυσόσκονη των εορτασμών των ημερών. Έτσι, εκμεταλλευόμενοι τις ημέρες που θα περάσουμε χαλαροί με τα παιδιά μας, ας ξεκλέψουμε και λίγο χρόνο για να τα συζητήσουμε μαζί τους για το τι πρέπει να περιμένουμε τη νέα χρονιά και τι είναι πραγματικά σημαντικό να περιμένουμε από αυτήν. Ποια είναι τα πραγματικά σπουδαία πράγματα στη ζωή μας και πολλές φορές τα ξεχνάμε εστιάζοντας στα δευτερεύοντα και στα ανούσια πράγματα. Ίσως μάλιστα να αξίζει τον κόπο να ρίξουμε μία ματιά στη ζωή του Μεγάλου Βασιλείου που γιορτάζουμε την ημέρα εκείνη και να δούμε μέσα από το δικό του παράδειγμα. Ξεχάσαμε να πούμε, πόπο μεγάλη παράληψη. Χίλια συγγνώμη, χρόνια πολλά σε όλους τους βασίλειδες της. Σωστά, το ξεχάσαμε. Πόπο, πολύ σοβαρό λάθος. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Βασίλη, στη Βάσο, τη Βασιλική, τη Βίκη, το Μπίλι. Το λάθος, Συνέχισα, συγγνώμη που σε διέκοψα. Οπότε πρέπει να αναφερθούμε στη ζωή του Μεγάλου Βασιλείου που γιορτάζουμε τη μέρα τη σημερινή και να δούμε μέσα από το δικό του παράδειγμα και το τεράστιο φιλανθρωπικό του έργο πόσο σημαντικό πράγμα είναι η αγάπη για όλους και η αλληλεγγύη. Πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να το δείξετε από νωρίς στα παιδιά σας μεγαλώνοντας να γίνουν σωστοί και καλοί άνθρωποι. Πιστεύω ότι είναι έργο των γονιών αυτό για το πόσο καλό σαν άνθρωπος γίνεται ένα παιδί. Εννοείται, όλα προέρχονται από την οικογένεια. Έτσι ακριβώς. Κάπου εδώ μαθαίνω πως θα μας αφήσεις. Ναι, δυστυχώς. Χάρηκα. Χάρηκα. Να ευχηθούμε λοιπόν, να σε ευχηθώ και πάλι καλή χρονιά. Καλή χρονιά λοιπόν. Με υγεία, αγάπη, ευτυχία, επαγγελματική επιτυχία και λεφτά πολλά. Ευχαριστώ. Επίσης. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, πείστε κι εσύ. Καλή χρονιά να έχετε υγεία, ευτυχία, αγάπη μόνο, αγάπη μόνο. Τίποτα άλλο. Αγάπη. Αγάπη και λεφτάκια. Κάπου και στο πλάι. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι. Πάμε σε ένα τραγουδάκι. Το αφήνω στην επιλογή του φίλου μου εδώ. Όποιο θέλεις, φίλε μου. Ding dong, ding.
nation, we never will fail. Your chimes will forever bring sweet memories of you. So proudly ring out while we sing out, hail, hail, hail. So proudly ring out while we sing. Like that in years. I had to try it. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα: μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Περιμένω να εμφανιστώ έτσι μέσα από τα πυροτεχνήματα που μας ετοιμάζουν, που μας έχουν προετοιμάσει μάλλον εδώ στο στούντιο όλοι οι συνεργάτες, οι οποίοι και αυτοί από την πλευρά τους σας στέλνουν τα χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Ξέρετε, αν δεν με βλέπετε, αυτά είναι τα πυροτεχνήματα αυτά. Τα πολύ ωραία που μας έχουν φτιάξει χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Βάσο, τη Βασιλική, τον Βασίλη. Όσους γιορτάζουν σήμερα, σας ευχόμαστε πραγματικά υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, είχαμε ανοίξει ένα θέμα, ένα πολύ ωραίο άρθρο που είχαμε διαβάσει για το τι μπορείτε να κάνετε για να μιλήσετε στα παιδιά σας αυτά, στα παιδιά σας. Για το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων. Είδαμε τι μπορείτε να τους πείτε για τα Χριστούγεννα, τι μπορείτε να τους πείτε για την Πρωτοχρονιά. Τώρα, μπορείτε να τους κάνετε μία συζήτηση επίσης για τα προβλήματα γενικότερα και την κατάσταση που επικρατεί στον τόπο μας και για τα προβλήματα που υπάρχουν. Οι μέρες αυτές των εορτών και τα Χριστούγεννα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία πραγματικά για να μιλήσουμε με τα παιδιά μας για τη μεγάλη κρίση που βιώνει η χώρα μας. Μακριά από το άγχος βέβαια της εργασιακής καθημερινότητας που πολλοί από εσείς που δουλεύετε την έχετε, με ηρεμία μπορείτε να τονίσετε πλέον κάποια πράγματα σχετικά με το τι περνάει η χώρα μας στη συγκεκριμένη περίοδο. Αν και πριν ακούσαμε, αν και μάλλον εχθές, σε με συγχωρείτε, ακούσαμε τον Αντώνη Σαμαρά με το μήνυμα αυτό αισιοδοξία ότι το έτος το 2014 θα είναι ένα έτος ανάκαμψης. Παρ' όλα αυτά οι δυσκολίες συνεχίζουν να υπάρχουν. Μιλήστε τους για αυτές, να τους μιλήσετε για την ανάγκη που έχουμε κάθε χρόνο να προσδιορίζουμε κάποια πράγματα για τη ζωή μας, κάποιες σημαντικές αξίες που πρέπει ίσως να ξαναδούμε, αλλά και παράλληλα να πάρουμε κάποια μαθήματα από αυτά που έγιναν το 2000. Το 2013 ή το οποιοδήποτε προηγούμενο έτος. Να μιλήσετε για μια πιο καθαρή εικόνα για τα συναισθήματά τους και με την κρίση τους να μπορούν να κρίνουν και να βιώνουν οτιδήποτε συμβαίνει γύρω τους. Η ηρεμία των ημερών, να πούμε, καθιστά ίσως την καλύτερη περίοδο για να κάνετε μια τέτοια συζήτηση. Όλα τα παραπάνω, βέβαια, δεν ακυρώνουν το εορταστικό πνεύμα των ημερών. Αλλά ούτε και την ανάγκη μας να ξεχαστούμε λίγο από το άγχος και την πίεση της καθημερινότητας. Έχουμε ανάγκη να ξεφύγουμε, να γιορτάσουμε, να βγούμε έξω, να περάσουμε χρόνο με τους δικούς μας ανθρώπους. Έχουμε επίσης ανάγκη να ξαναδούμε μαρφωμή και Χριστούγεννα κάποια πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα μοιραστούμε με όλους εσάς. Χρόνια πολλά και πάλι. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο με υγεία και αγάπη και πολύ ευτυχία. Λοιπόν, να περάσουμε στην φίλη μας την Κική, η οποία Κική, όχι Κική που έφυγε, όχι αυτή η Κική, είναι η Κική από το Σίδνεϊ, η οποία μας εύχεται χρόνια πολλά, τα δικά της χρόνια πολλά, με το νούμερο 14 Celtic Woman, The Little Drummer.
Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια καλά σε όλους. Σε όλο τον κόσμο, από όπου και αν βρίσκεστε, εμείς σας στέλνουμε τις ευχές μας και τα χρόνια μας πολλά. Και επειδή τέτοιες μέρες η ελληνική επικράτεια γενικότερα έχει κάποια πολύ συγκεκριμένα έθιμα που στις άλλες χώρες που διαβάσαμε δεν υπάρχουν. Να ρίξουμε μια ματιά να δούμε και στην Ελλάδα ποια είναι τα πρωτοχρονιάτικα έθιμα. Στην πλειοψηφία τους, βέβαια, οι Έλληνες κόβουν τη Βασιλόπιτα αμέσως μετά την αλλαγή του χρόνου. Σε μερικές όμως περιοχές της Ελλάδας η Βασιλόπιτα κόβεται στο μεσημεριανό τραπέζι, ανήμερα του Αγίου Βασιλείου, σήμερα δηλαδή, την 1η Ιανουαρίου. Οπότε πάντως και αν κοπεί, ακολουθείται το ίδιο εθιμοτυπικό. Δηλαδή, ο νοικοκύρης σταυρώνει τρεις φορές σταυρωτά με ένα μαχαίρι και μετά αρχίζει να κόβει τα κομμάτια. Το πρώτο είναι του Χριστού, το δεύτερο είναι της Παναγίας, το τρίτο είναι του Αγίου Βασιλείου, το τέταρτο του σπιτιού και ακολουθούν τα κομμάτια των μελών της οικογένειας με σειρά ηλικίας. Αυτός που θα βρει το τυχερό νόμισμα, εμένα στο χωριό μου λένε το κρατάνε για να έχεις καλή τύχη όλη την υπόλοιπη χρονιά. Κάποιοι άλλοι δίνουν χρηματικό ποσό σε αυτό που κερδίζει. Κάποια μεγάλα ζαχαροπλαστεία έχουν και χρυσές λίρες αντί για φλουρί. Αν έχετε πάρει κάποια τέτοια και την κερδίσετε, καλή τύχη βασικά, αν δεν την έχετε κόψει ακόμα, γιατί κάποιοι μπορεί να την έχετε κόψει χθες το βράδυ, Βασιλόπιτα. Όσοι από εσάς δεν την έχετε κόψει, καλή επιτυχία να βρείτε και το φλουρί. Ένα άλλο έθιμο που γίνεται την πρωτοχρονιά στην Ελλάδα είναι η χαρτοπεξία. Είναι το αγαπημένο έθιμο όλων των Ελλήνων τις ημέρες της πρωτοχρονιάς που δοκιμάζουν την τύχη τους. Εκτός λοιπόν από το κρατικό λαχείο υπάρχει και η χαρτοπεξία και τα ζάρια σε καφενείες, λέσχες και σπίτια. Στα σπίτια είναι έθιμο να παίζονται χαρτιά το βράδυ της παραμονής, δηλαδή χθες το βράδυ περιμένοντας την αλλαγή του χρόνου. Τα πόσα συνήθως λέει είναι χαμηλά, τέτοια που να προσφέρουν απλά μια φιλική διασκέδαση χωρίς να στεναχωρούν τους χαμένους. Βέβαια δεν είναι λίγοι και αυτοί που παίζουν μπορεί μια φορά το χρόνο και χάνουν πραγματικά μεγάλα ποσά. Ό,τι και να είναι όμως πάντως δεν πειράζει να κερδίσετε χρήματα, να βγάλετε γενικότερα φέτος περισσότερα χρήματα από πέρσι. Ακούω έτσι ωραίο τραγουδάκι. Feliz Navidad. Στα ισπανικά, καλά Χριστούγεννα λοιπόν. Ένα άλλο έθιμο είναι τα πυροτεχνήματα. Τα τελευταία χρόνια έχουν καθιερωθεί τα πυροτεχνήματα στις κεντρικές πλατείες των πόλεων. Είναι με ευθύνη και τη διοργάνωση βέβαια των δημοτικών αρχών και επίσης φροντίζουν τον εορταστικό στολισμό των πόλεων, αλλά και τη διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων για την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Πού είναι τα πυροτεχνήματα να σκάσουν τώρα που μιλάμε για τα πυροτεχνήματα? Λοιπόν, πολλοί άνθρωποι είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ακόμη και σήμερα με το ποιος θα τους κάνει ποδαρικό στο σπίτι τους για αυτή τη χρονιά. Δηλαδή, ποδαρικό τι είναι? Είναι αυτός που θα μπει πρώτος τη νέα χρονιά στο εκάστοτε σπίτι. Έτσι λοιπόν λένε ότι από την παραμονή λένε σε κάποιο δικό τους άνθρωπο συνήθως που το θεωρούν καλότυχο και γουρλί να έρθει την πρωτοχρονιά να τους κάνει ποδαρικό. Πολλές φορές προτιμούν ένα μικρό παιδί για ποδαρικό, γιατί τα παιδιά, ξέρετε, είναι αθώα στην καρδιά και δεν υπάρχει η ζήλια και η κακία. Τι θα ακούσουμε τώρα? Να ακούσουμε έτσι ένα ωραίο τραγουδάκι, ή μάλλον πριν πάμε σε τραγουδάκι, να δούμε ένα βίντεο που βρήκαμε στο YouTube και αφορά τα ήθη, τα έθιμα, αλλά και τα γούρια της πρωτοχρονιάς. Εικόνες εμφυλίου αναβίωσαν για μία ακόμα φορά στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Τουλάχιστον 70... Let me tell you that we sing this no matter what the season, and it goes exactly like this. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party. We'll be right back.
Είδαμε τελικώς Rocking Around the Christmas Tree από την Brenda Lee. Και τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε τα χριστουγεννιάτικα ήθη και έθιμα, αλλά και τα γούρια της πρωτοχρονιάς. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Πρωτοχρονιά σήμερα και ελπίζουμε να κρατήσατε όλα τα πατροπαράδοτα έθιμα για να μας μπει καλά το 2011. Από το στόμα μας βέβαια και στο δούνου τούτο αυτή. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Κόψατε βασιλόπιτα, μπήκε ο γουρλής για ποδαρικό, σπάσατε το ρόδι, φορούσαν οι κυρίες κόκκινο ισόρροχο τη στιγμή που το 2011 μας χαμογέλασαν. Ελπίζουμε η απάντηση να είναι ναι, γιατί αλλιώς δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Τα εφαρμόζουμε. Ξέρουμε όμως από πού προήλθαν και τι σημαίνουν. Το lifestyle φρόντισε για τις πρωτοχρονιάτικες λαογραφικές σας γνώσεις. Το ρόδι είναι σύμβολο ευημερίας, αυθονίας, καλοτυχίας και γονιμότητας. Ταξίδεψε χιλιάδες χρόνια για να φτάσει στον 21ο αιώνα. Οι αρχαίοι Έλληνες και όχι μόνο έσπαγαν ένα ρόδι όταν έμπαιναν στο καινούργιο του σπίτι για να είναι καλότυχο. Έτσι λοιπόν έφτασε και σε εμάς. Στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας πάνε το ρόδι τα μεσάνυχτα ακριβώς για να καλωσορίσουν τον νέο χρόνο, ενώ σε κάποιες άλλες περιοχές το σπάνε τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς ή μετά τη Θεία Λειτουργία. Προσοχή όμως που θα το πετάξετε, γιατί ο λεκής που αφήνει δεν φεύγει με τίποτα. Το ποδαρικό είναι ίσως το πιο σημαντικό έθιμο που κρατούν όλοι, ακόμα και αυτοί που δεν τον πολύ πιστεύουν. Οι ρίζες του χάνονται κάπου στα βάθη των αιώνων, ενώ οι αρχαίοι Έλληνες, οι Ρωμαίοι και οι Ιουδαίοι το τηρούσαν πιστά. Για το πρωτοχρονιάτικο ποδαρικό επιλέγουν έναν άνθρωπο γουρλή, χαμογελαστό, καλό και χωρίς ζήλια. Γι' αυτό τις περισσότερες φορές προτιμούν παιδάκια. Μπαίνει πάντα με το δεξί και σε αρκετές περιοχές πατάει ένα σίδερο για να είναι όλοι σιδερένοι, ενώ σε κάποιες άλλες δίνει στους οικοδεσπότες ένα κέρμα. Σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας, όπως στη Ρούμελη, ο καλοπόδαρος σκόρπιζε ρύζι για να ριζώσει το καλό. Για το τέλος, αφήσαμε ένα σύγχρονο έθιμο που επιτάσσει να φορούν οι γυναίκες ένα κόκκινο εσώρουχο για καλή τύχη και πλούσια ερωτική ζωή. Υπάρχουν χιλιάδες ακόμα ήθη και έθιμα. Απλά επιλέξαμε αυτά που είναι γνωστά σε όλους μας. Είτε σπάσατε το ρόδι, είτε όχι, εμείς σας ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία. Και εμείς επίσης σας ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία. Πραγματικά το λέμε σήμερα όλη τη μέρα και θα συνεχίσουμε να το λέμε χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Χαιρόμαστε που ήρθε το 2014. Σε όσους από εσάς άφησε ίσως πικρή γεύση το 2013, δεν πειράζει. Έχετε πραγματικά 364 μέρες ακόμα να αλλάξετε τα πράγματα στο 2014. Να τα κάνετε τα πράγματα και να τα φέρετε όπως εσείς επιθυμείτε και όπως εσείς πραγματικά θέλετε. Γιατί όταν κάτι το θέλετε πραγματικά πολύ, έρχεται. Πάντα έρχεται. Αυτό είναι κανόνας. Λοιπόν, ένα άλλο έθιμο λοιπόν που έχει η Ελλάδα είναι η καλή χέρα. Συνηθίζεται λοιπόν να δίνεται ένα χρηματικό ποσό σαν δώρο σε παιδιά που θα επισκεφθούν κάποιο σπίτι την πρωτοχρονιά. Συνήθως πρόκειται για τα εγγόνια ή για τα ανήψια. Μερικές δεκαετίες παλαιότερα, η καλή χέρα ήταν το μόνο δώρο που έπαιρναν τα παιδιά την πρωτοχρονιά και σε πολλές περιπτώσεις ήταν απλά ένα κέρεσμα, μιας και ούτε χρήματα υπήρχαν πολλά, αλλά ούτε τότε μαγαζιά με παιχνίδια. Στα όμορφα Επτάνησα, ανάμεσα στο Ιόνιο Πέλαγος και την Αδριατική Θάλασσα, χαίρονται με ξεχωριστό τρόπο τις ημέρες του 12ημέρου. Οι άνθρωποι γιορτάζουν πηγαίνοντας στην εκκλησία, τρώγοντας, πίνοντας, τραγουδώντας, αλλά και κάνοντας αστεία ο ένας τον άλλον. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς, να πούμε πως το βράδυ οι κάτοικοι της πόλης, γεμάτοι χαρά για τον νέο ερχομό του νέου χρόνου, κατεβαίνουν στον δρόμο κρατώντας μπουκάλια με κολόνιες. Και ρένουν ο ένας τον άλλον, τραγουδώντας «Ήρθαμε με ρόδα και, και μανθούς να σας υπούμε χρόνους πολλούς». Χρόνους πολλούς, λοιπόν, σε όλο τον κόσμο. Στις Κυκλάδες, να πούμε πως θεωρούν καλό ιονό να φυσάει βοριά στην πρωτοχρονιά. Επίσης θεωρούν καλό σημάδι αν έρθει στην αυλή τους ένα περιστέρι τη μέρα αυτή. Αν όμως πετάξει πάνω από το σπιτικό του σκοράκι, τους βάζει σε σκέψεις μελαγχολικές ότι τάχα τους περιμένουν συμφορές. Ένα άλλο πολύ γνωστό έθιμο για την πρωτοχρονιά είναι η κρεμμύδα.
Η κρεμίδα αυτή που βάζουν συνήθως μέσα σε αλουμινόχαρτα και τη δένουν με κόκκινη κορδέλα. Το σκυλοκρέμιδο λοιπόν, η κρεμίδα, σκύλα μαριτίμα όπως είναι το όνομά της, είναι συνηθισμένο φυτό στην Κρήτη. Φυτρώνει άγριο και μοιάζει με μεγάλο κρεμίδι. Τα ζώα βέβαια δεν το τρώνε γιατί έχει δηλητήριο που μπορεί να προκαλέσει δερματικό ερεθισμό από επαφή. Ακόμα και αν το βγάλεις από τη γη και αν το κρεμάσεις, δεν πάβει να βγάζει νέα φύλλα και άνθη. Ο λαός λοιπόν πιστεύει ότι αυτή τη μεγάλη ζωτική του δύναμη μπορεί να τη μεταδώσει σε έμψυχα και άμψυχα, γι' αυτό την πρωτοχρονιά κρεμούν αυτό το σκύλο κρέμιδο στο σπίτι τους. Να διαβάσουμε άλλο ένα έθιμο πριν πάμε σε ένα τραγουδάκι. Ωραία. Λοιπόν, είναι το ρόδι. Το ρόδι λοιπόν είναι το σύμβολο αυθονίας, είναι το σύμβολο γονιμότητας αλλά και καλής τύχης. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας κρεμούσαν στο κάθε σπίτι το φθινόπωρο ένα ρόδι. Μετά τη μεγάλη λειτουργία της πρωτοχρονιάς το πετούσαν με δύναμη στο κατώφλι τους και για να σπάσει σε 1000 κομμάτια και έλεγαν χρόνια πολλά, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς το κάνετε αυτό. Εμείς νομίζω στο σπίτι μας. Νομίζω. Το κάνουμε στο σπίτι μας, δεν νομίζω. Το κάνουμε. Φαντάζομαι ότι πολλοί και εσείς από εσάς μπορεί να το κάνετε. Είναι ωραία αυτά τα πατροπαράδοτα έθιμα που έρχονται από παλιά. Έτσι λίγο να θυμόμαστε και πώς ζούσαν πιο παλιά ο κόσμος. Ένα άλλο παλιό έθιμο. Είναι το σφάξιμο του χείρου. Οι πρόοδος βέβαια και οι σύγχρονες ευκολίες το έχουν σβήσει. Κάθε οικογένεια μεγάλωνε τότε στο σπίτι της, στην αυλή της, έναν χείρο, ένα γουρούνι αλλιώς, το οποίο περίμενε για να το φτιάξει τις μέρες των εορτών. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς, η νοικοκυρά το έβραζε σε ένα καζάνο με πολύ νερό. Ο Χασάπης λοιπόν με τη βοήθεια πολλών αντρών έσφαζε το χείρο. Μετά το σφάξιμο και το καθάρισμά του από τις τρίχες, με κοχλαστό νερό έσχιζαν το χείρο και τον χώριζαν σε κομμάτια, κεφάλι, πόδια, έντερα, χειρομέρι κτλ. Την ουροδόχο κίστη ή τη φούσκα του χείρου, την καθάριζαν, την φούσκωναν και την έδιναν στα παιδιά για να παίξουν. Τα έντερα τα έπλαιναν καλά και τα έβαζαν στο ξύδι, ψιλοκομμένα κομμάτια κρέας χείρου τα έβαζαν για 8 μέρες στο κρασί και στη συνέχεια γέμιζαν με αυτά τα άντερα, φτιάχνοντας λουκάνικα. Τα λουκάνικαν λοιπόν και τα κρέατα του χείρου, αφού τα κρέμαγαν σε ένα κοντάρι, τα κάπνιζαν σε φωτιές από σχοινιές, μερσινιές και ξυσταρκές για να ξεστεγνώσουν. Μετά τα κρεμούσαν στον ήλιο για να ξεραθούν καλά. Από το κρέας του χείρου έτρωγαν όλο το χρόνο. Αν και εσείς έχετε στην περιοχή σας κάποιο συγκεκριμένο έθιμο που δεν είναι τόσο γνωστό, πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας το πείτε, να το πούμε, να το μάθει και ο υπόλοιπος κόσμος. Αν έχετε πάει σε κάποια περιοχή και έχετε δει ένα καινούριο έθιμο, στείλτε το μας σε βίντεο. Θα χαρούμε πάρα πολύ να το παίξουμε και ας έχει περάσει η πρωτοχρονιά. Λοιπόν, θα τα πούμε ούτως ή άλλως και αύριο. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Δηλαδή, και αύριο, αν μας στείλετε τα βίντεο αυτά, θα χαρούμε πάρα πολύ και να είστε σίγουροι πως θα τα παίξουμε. Να πούμε πως επίσης, όλη την περίοδο των γιορτών, ο κόσμος βγαίνει περισσότερο. Τα βράδια κίνηση στα μπαρ και τα κλαμπ είναι αυξημένη. Ειδικά το βράδυ, βέβαια, της παραμονής της πρωτοχρονιάς γίνεται στους δρόμους. Πραγματικά επικρατεί το αδιαχώρητο και η κίνηση στους δρόμους είναι. Πώς να το πούμε, μάλλον θα έπρεπε πραγματικά να είστε οπλισμένοι με υπομονή. Η διασκέδαση συνεχίζεται μέχρι τη δύση του ηλίου. Καλό θα ήταν βέβαια και εσείς να μπορείτε να κρατηθείτε, να μην πιείτε τόσο πολύ αλκοόλ ή να προσέξετε αυτούς που είναι μαζί σας ώστε να μην πιούν, για να αποφύγουμε όσο δυνατόν περισσότερα ατυχήματα μπορούμε. Να πάμε λοιπόν σε ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι το οποίο μας έστειλε η συνονόματη και φίλη Ελένη από το Μόναχο. Και είναι λοιπόν, είναι το νούμερο 16, Mary J. Blige's This Christmas.
Πολλά και πάλι καλή χρονιά σε όλους. Πρώτη του μηνός σήμερα. Σας ευχόμαστε με όλη μας τη χαρά και με όσο όση χριστουγεννιάτικη διάθεση και πρωτοχρονιάτικη έχουμε, σας τη στέλνουμε μέσα από τους δέκτες μας. Και επειδή μας παρακολουθείτε και στην Αυστραλία, το κοινό μας λοιπόν από την Αυστραλία μας ζήτησε ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι για να παίξουμε, να το δείξουμε και εμείς θα το παίξουμε αμέσως. Ήταν μια παραγγελία που έγινε την ώρα που έπαιζε η Mary J. Blige. Λοιπόν, σας το αφιερώνουμε, ας το ακούσουμε. Θέλω να μου φέρει. Άι Βασίλης, θέλω να μου φέρει.
άκουσε με ντάντι και κάνε του μπεκί. Γουστάρω δώρο σε νιώ να παίζω μια ζωή. Ο Άι Βασίλης θέλω να μου φέρει ένα τάβλι, ένα φραπέ και ένα μπεγλέδι. Ο Άι Βασίλης θέλω να μου φέρει ένα τάβλι, ένα φραπέ και ένα μπεγλέδι. Ο Άι Βασίλης θέλω να μου φέρει. Τρομερός λοιπόν, αγαπημένος, άμα τον θυμάστε, σίγουρα τον θυμάστε από ένα reality που ήταν πριν από αρκετά χρόνια, ιδιαίτερη προσωπικότητα, ιδιαίτερο και το τραγούδι του. Τώρα, για εσάς, για όλους εσάς που δεν σας κρατάει με τίποτα και τίποτα, να μείνετε εδώ τέλος πάντων στην Αθήνα αυτές τις ημέρες τις εορταστικές και θέλετε να πάτε κάπου, έτσι, κάπου κοντά για να περάσετε τη σημερινή ημέρα, έχουμε να σας προτείνουμε κάποιους κοντινούς προορισμούς. Ο ένας από αυτούς είναι το Λουτράκι. Εκτός βέβαια από το καζίνο που υπάρχει στο Λουτράκι, είναι μια πάρα πολύ ωραία περιοχή για να και κοντά στην Αθήνα. Έπειτα το Ναύπλιο. Όσο όμορφο λοιπόν είναι το Ναύπλιο τους καλοκαιρινούς μήνες, άλλο τόσο όμορφο είναι και τους χειμερινούς. Το σκηνικό βέβαια αλλάζει με τα πλακόστρωτα στενά του που είναι πραγματικά φωτισμένα με πάρα πολλά ωραία λαμπάκια, τις καμινάδες που καπνίζουν. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, επίσης πολύ κοντά στην Αθήνα. Ένα άλλο μέρος που μπορείτε να επισκεφτείτε επίσης κοντά είναι η Χαλκίδα. Είναι ένας από τους πιο κοντινούς δημοφιλείς προορισμούς, η οποία πραγματικά σφίζει από ζωή κάθε εποχή του χρόνου. Μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας στον κεντρικό δρόμο κατά μήκος της θάλασσας, να απολαύσετε τον καφέ σας και να δείτε γενικότερα τον κόσμο. Είναι ευχάριστος ο κόσμος εκεί στη Χαλκίδα. Λοιπόν, ένα άλλο μέρος είναι τα Καλάβρητα. Οι λάτρες λοιπόν των χειμερινών σπορ έχουν ακόμη έναν λόγο για να επιλέξουν το συγκεκριμένο προορισμό, αφού τα Καλάβρητα διαθέτουν ένα από τα πιο δημοφιλή χιονοδρομικά κέντρα. Ακόμα όμως και αν το σκι, το snowboard δεν είναι μία από τις αγαπημένες σας ασχολίες ή το φόρτε σας, όπως αλλιώς θα λέγαμε, τότε δεν πειράζει, πηγαίνετε προς το χιονοδρομικό, το οποίο να ξέρετε ότι διοργανώνει αρκετά happenings και για εσάς που θα είστε εκτός πίστας. Τώρα λοιπόν, τα Καλάβρητα και η ευρύτερη βέβαια περιοχή κρύβουν μια μεγάλη ιστορία και απαράμιλες βέβαια φυσικές ομορφιές, τις οποίες πραγματικά καλείσαι να τις ανακαλύψεις και νομίζω ότι είναι σήμερα η μέρα που πρέπει να τις ανακαλύψεις. Τώρα, εάν δεν θέλεις ή δεν μπορείς να πας σε ένα από αυτούς τους προορισμούς, τι μπορείς να κάνεις? Εάν έχεις εξοχικό, πήγαινε στο εξοχικό σου. Πάρε τους αγαπημένους σου ανθρώπους, τους φίλους σου, τους συγγενείς σου. Και είναι πραγματικά μία από τις πιο οικονομικές ιδέες για να ξεφύγετε λίγο από την Αθήνα. Βέβαια, η Αθήνα είναι πάρα πολύ ωραία στολισμένη και είναι πολύ όμορφα αυτές τις γιορτές, αλλά μπορεί να την έχετε βαρεθεί. Το εξοχικό σας λοιπόν είναι η πιο οικονομική λύση, μην το σκέφτεστε καθόλου. Αναμένο τζάκι, ξέρετε τώρα, επί τραπέζια, παιχνίδια, άφθονο, κρασί, γέλιο. Ό,τι θέλετε για να μπορείτε να υποδεχτείτε, που έχετε τον έχετε ήδη υποδεχτεί, αλλά να τον υποδεχτείτε μέχρι να τελειώσει η σημερινή ημέρα, το χρόνο αυτό. Τώρα βέβαια, αν δεν έχεις εξοχικό και έχεις κάποια φίλη ή φίλο που έχει εξοχικό, μπορείς να του ζητήσεις πολύ ευγενικά τα κλειδιά του και νομίζω ότι τέτοιες μέρες κανείς δεν μπορεί να σας το αρνηθεί και εξάλλου θα τους χρωστάτε και χάρη. Για μεγαλύτερη οικονομία μπορείτε να πάρετε μαζί σας και τρόφιμα και να ψωνίσετε από εκεί μόνο ό,τι σας λείπει. Ωραία, ωραία είναι αυτές τις μέρες και εγώ πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ κοντά σας και σήμερα την πρωτοχρονιά να σας κρατάμε παρέα και να μας κρατάτε και εσείς από την πλευρά σας. Τι να ακούσουμε τώρα? Να ακούσουμε λοιπόν ό,τι επιλέγει ο φίλος μας. Δικιά σου η επιλογή. You better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list. He's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or not. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're away. He knows.
child. You better not cry, you better not fight, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, he's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. He knows when you're away. He knows when you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not fight. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. So it's that time of year where you let all your problems go. And you know, you just shake it, baby. Shake it, baby. Child, you better not cry, you better not fight, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming, Santa Claus is coming, Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming. Καλή χρονιά και πάλι σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς όπου και αν βρίσκετε. Είστε βρίσκεστε στα σπίτια σας εδώ στην Ελλάδα. Είτε βρίσκεστε στα σπίτια σας στη Γερμανία, στην Αμερική, στην Αυστραλία, όπου και αν βρίσκεστε, τα χρόνια μας πολλά. Να στείλουμε επίσης και χρόνια πολλά και στους ναυτικούς που δεν βρίσκονται στα σπίτια τους, αλλά βρίσκονται πάνω στο καράβι και υποδεχτήκαν τον νέο χρόνο εκεί. Να έχετε και εσείς χρόνια πολλά, να έχετε ήρεμες και καλές θάλασσες. Τώρα, θέλω να δούμε. Πριν έχουμε κάνει μια ενότητα, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, με χριστουγεννιάτικες ταινίες, τις οποίες πρέπει να δείτε κατά τη διάρκεια των εορτών. Πριν από αυτό όμως, θα ήθελα να ρίξουμε μια ματιά στη Βασιλόπιτα. Τι είναι η Βασιλόπιτα, πώς προέκυψε αυτό το έθιμο, γιατί την κόβουμε κάθε χρόνο. Η Βασιλόπιτα λοιπόν είναι σίγουρα ένα έθιμο της πρωτοχρονιάς. Πολλοί όμως από εσάς ρωτάτε και λέτε πώς έχει προκύψει. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που έχουμε διαβάσει και που έχουμε κάνει μια σχετική έρευνα, ο Μέγας Βασίλειος ήταν επίσκοπος της Κεσάριας της Μικράς Ασίας. Ο έπαρχος τότε της περιοχής θέλησε να μπει στην πόλη και να τη λαιλατήσει. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Αγίου ότι οι κάτοικοι ήταν φτωχοί και μαστίζονταν από πείνα, ο έπαρχος επέμεινε με αποτέλεσμα ο Άγιος Βασίλης να μαζέψει όλα τα τιμαλυφή και τα χρυσά των λίγων πλουσίων της πόλεως, προκειμένου να αποφευχθεί η γενική λαιλασία. Όταν λοιπόν ο έπαρχος άλλαξε γνώμη, κατάλληλος αυτό έγινε ύστερα από θαυματουργή επέμβαση του Αγίου Μερκουρίου και στρατιάς αγγέλων, ο Άγιος διέταξε να φτιαχτούν ζήμες και μέσα τους να μπουν τα τιμαλφή και τα χρυσά και να μοιραστούν στους φτωχούς της πόλεως. Κατά μία άλλη εκδοχή, ο Άγιος Βασίλειος, μη γνωρίζοντας σε ποιον ανήκει το κάθε κόσμημα, προκειμένου να μην αδικήσει κάποιον, χρησιμοποίησε τις ζήμες για να μοιραστούν τα τιμαλφή στην τύχη. Οι δυνατοί συμβολισμοί λοιπόν πίσω από την κίνηση αυτή του Μεγάλου Βασιλείου μετέτρεψαν την ιδέα σε έθιμο που επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο, την ημέρα της γιορτή του σήμερα, την 1η Ιανουαρίου. Και πάλι χρόνια πολλά να πούμε στον Βασίλη, στη Βασιλική, στη Βίκη, σε όποιον γιορτάζει λοιπόν.
Να πούμε ότι αν και η πιο διαδεδομένη άποψη θεωρεί πως η τοποθέτηση του νομίσματος στην Άγιο Βασιλόπιτα μιμείται τα χρυσοφικά που είχε τοποθετήσει ο Άγιος στα ψωμιά, υπάρχει και μία ακόμα εξήγηση. Η τοποθέτηση λοιπόν του νομίσματος μέσα σε πίτα είναι αρχαιότατο έθιμο και αναφέρεται ως έθιμο κατά τη ρωμαϊκή εορτή των Σατουρναλίων ή Κρόνια. Λέγεται λοιπόν ότι από τους Ρωμαίους υιοθετήθηκε στη Δυτική Κεντρική Ευρώπη και υπάρχει ως σήμερα, αλλά γίνεται κατά την εορτή των Θεοφανίων, όχι την Πρωτοχρονιά. Αυτό, όποιος το κερδίζει, ακόμα και στις μέρες μας ως έπαθλο, παίρνει ένα χάρτινο επίχρυσο στεφάνι. Αυτή ήταν λοιπόν μια μικρή ιστορία γύρω από το πώς έχει προκύψει η Πρωτοχρονιάτικη, μάλλον, Άγιο Βασιλόπιτα. Και να ξεκινήσουμε λίγο, να δούμε, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, πολλοί από εσάς σήμερα θα αποφασίσετε να καθίσετε στο σπίτι σας. Πολύ καλά θα κάνετε. Μπορείτε λοιπόν να δείτε ταινίες. Τι άλλο να κάνετε πέρα από αυτό? Μπορείτε να καλέσετε τους συγγενείς σας, τους φίλους σας, να ανάψετε το τζάκι, να συζητήσετε. Είναι πολύ όμορφο και αυτό να το κάνετε. Δηλαδή, γενικότερα, για να περάσετε καλά, δεν χρειάζεται να έχετε τόσο πολλά χρήματα. Χρειάζεται να έχετε πρόθεση και διάθεση για να γιορτάσετε. Αν τα έχετε όλα αυτά, όλα τα άλλα βρίσκονται. Εμείς όμως θα σας προτείνουμε κάποιες ταινίες που μπορείτε να δείτε σε περίπτωση που αποφασίσετε να κάτσετε στο σπίτι. Την προηγούμενη εβδομάδα τα Χριστούγεννα είδαμε το top 20 με τις πιο κλασικές χριστουγεννιάτικες ταινίες. Τώρα κάναμε μια επιλογή με πιο ρομαντικές, πιο οικογενειακές, πιο παιδικές ταινίες για να μοιραστείτε εσείς μαζί με την οικογένειά σας. Λοιπόν, η πρώτη ταινία που βρήκαμε και είναι μια αρκετά καλή ταινία, θα λέγαμε, είναι το New Year's Eve. Πρόκειται για μια ταινία ύμνο στην αγάπη, την ελπίδα, τη συγχώρεση, τις δεύτερες ευκαιρίες και τα νέα ξεκινήματα. Οι πέντε λέξεις αυτές που είπαμε, η αγάπη, η ελπίδα, η συγχώρεση, οι δεύτερες ευκαιρίες και τα ξεκινήματα, είναι λέξεις οποίες πρέπει και εσείς να προσέξετε σήμερα στο ξεκίνημα αυτού του έτους, του καινούριου έτους, και να ίσως να κάνετε κάποια από αυτά. Δηλαδή, πρέπει να δώσετε πολύ αγάπη, να δίνετε ελπίδα σε όσους δεν την έχουν. Να συγχωρείτε. Η συγχώρεση είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί λένε ότι όποιος έχει μια καθαρή συνείδηση, ότι μάλλον η καθαρή συνείδηση είναι το πιο καλό μαξιλάρι για έναν ξεκούραστο ύπνο. Έτσι λοιπόν, όταν συγχωρείτε και συγχωρήστε, φαντάζομαι ότι έχετε μια πιο καλή καθαρή συνείδηση. Οι δεύτερες ευκαιρίες επίσης, μην τις αποφεύγετε, να τις δίνετε. Είναι πολλοί άνθρωποι που τις αξίζουν και πολλές φορές είμαστε θελωμένοι ίσως από άσχημα γεγονότα και από άσχημες αναμνήσεις και δεν το κάνουμε. Δώστε μια δεύτερη ευκαιρία, σε όλους αξίζει. Και τέλος, τα νέα ξεκινήματα. Νέα ξεκινήματα, νέος χρόνος. Κάντε ό,τι θέλετε. Κάντε πραγματικά ό,τι πιστεύετε ότι θα σας ωφελήσει και θα σας δώσει κάτι όμορφο για αυτό το έτος. Οπότε, ένα νέο ξεκίνημα, είτε αφορά τη δουλειά σας, είτε αφορά τις προσωπικές σας σχέσεις, ακόμα και τις φιλικές, κάντε το. Πρέπει να είστε έτοιμοι για αυτά και είναι δημιουργικά. Τώρα, όσον αφορά την ταινία, γιατί ξεκινήσαμε από αυτά. Το New Year's Eve παρακολουθεί τις ιστορίες ζευγαριών και ελεύθερων, έτσι όπως εξυφαίνονται μέσα στο πάθος και την προσμονή της Νέας Υόρκης την πιο συναρπαστική βραδιά της χρονιάς. Και φυσικά μιλάμε για την παραμονή πρωτοχρονιάς που υποδεχόμαστε το νέο έτος. Εμείς το υποδεχτήκαμε. Καλώς όρισες λοιπόν 2014. Η Κλέρ, ή όπως είναι το κανονικό της όνομα, η Χίλαρη Σουάνκ, αγχώνεται ως επικεφαλής της επικείμενης φιέστας στην Times Square. Η Ingrid αποφασίζει να αφαιθεί σε μια ασυνήθιστη γνωριμία με τον νεαρό Πολ. Ο Ράντι και η Ελίζ είναι δύο γείτονες που γνωρίζονται όταν έχουν εγκλωβιστεί για ώρες μέσα στο ασανσέρ. Η Κιμ βρίσκεται σε κόντρα με την έφηβη κόρη της. Η νοσοκόμα Έιμι από την άλλη στέκεται στο πλευρό του ετοιμοθάνατου Σταν. Δύο ζευγάρια κοντράρονται στο μεευτήριο για το ποιος θα γεννήσει πρώτος, διεκδικώντας έτσι το σχετικό χρηματικό έπαθλο. Τέλος, ένας νεαρός άνδρας κάνει τα πάντα για να φτάσει στο πρωτοχρονιάτικο ραντεβού με κάποια που γνώρισε ακριβώς πριν από ένα χρόνο. Ας δούμε το τρέιλερ αυτής της ρομαντικής πρωτοχρονιάτικης ταινίας. 3, 2, 1. That's the biggest night of my career. All these people have come from all over the world tonight just to be here. Don't just dump them. Float them in the wind. It should be magical. Tonight is the night. It only happens once a year. New Year's Eve. Okay. It's a time when hopeless can be romantic. Last year, I met a woman, and she was extraordinary. You're gonna meet her, aren't you? And a resolution can become a revelation. That looks like a long list. You better get on it. If you can make these resolutions come true by midnight, you get these. Four tickets to that party? You called the right guy. And when one night can change everything. No. This thing is dead. It doesn't work. Call a super. He doesn't work either. Hello, New York City. I want to go to Times Square tonight. That's highly doubtful.
You know, I'm 15. Mom, I know. This is not a training bra. And this is not Girls Gone Wild. The first baby delivered in the new year. It's 25 grand. Oh, it's on. Let's go, honey. Nobody wins when pregnant women fight. You're impossible. It's possible. Resolution number two, breakfast at Tiffany's. Cheers. With your feet on the ground. Talk to me. Talk to me. What? Because it's New Year's Eve, you want another shot at it? Ah! She's just fooling around. I like fooling around, too. Here we go. Get your noisemakers ready. Let's do it. Is it New Year's Eve? Is it? We've got to do something to get you out of your New Year's Eve funk. We could have our own party. You went out for a slice of pizza, and you may have run into the one. Who are you going to kiss at midnight? I mean, you know what that is? Insanity? No, serendipity. And the countdown begins. Grab somebody sexy, tell them hey. More celebrities here than rehab. I'm freaking out. What do you think? You look hot. Wow. And for this one magical night, it's about getting another chance. Woo! To do more. To give more. To love more. Because that's what New Year's is all about. That. And a good party. Nothing beats New York on New Year's Eve. Όμορφη ταινία, προτείνουμε να τη δείτε. Αν σας αρέσει, καλώς. Λοιπόν, να πούμε πως στη σκηνοθεσία της ταινίας την έχει ο Γκάρι Μάρσαλ, ενώ πρωταγωνιστούν ο Ρόμπερ Ντενίρο, ο Άστον Κούτσερ, ο Ζακ Έφρον, η Κάθριν Χέιλ, η Τζέσικα Μπιλ, η Σοφία Βεργκάρα, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η Χίλαρη Σουάνκ, η Αλίσα Μιλάνο, η Χάλι Μπέρι, ο Λούντα Κρις, ο Τζον Στάμος, ο Έκτορ Ελιζόντο και ο Τζον Μποντζόβι. Ήταν μερικά από τα ονόματα που συμμετείχαν σε αυτή την πραγματικά με ένα κάστρο από πολύ διάσημους ηθοποιούς. Και να πάμε σε μία άλλη ταινία. Σε αυτή την ταινία που θα σας παρουσιάσουμε είναι μια ταινία κινουμένων σχεδίων. Και μπορείτε να τη δείτε εσείς, τόσο εσείς οι μεγάλοι που αισθάνεστε ακόμα παιδιά, όσο και εσείς που έχετε παιδιά. Είναι λοιπόν μια οικογενειακή ιστορία και ονομάζεται «Ο γιος του Άι Βασίλη». Ο Άρθουρ δεν είναι ένα παιδί σαν όλα τα άλλα. Και πώς θα μπορούσε βέβαια άλλωστε να είναι, μιας και που ο πατέρας του δεν είναι άλλος από τον Άι Βασίλη. Και από τον Άι Βασίλη αυτοπροσώπος, έτσι. Με τα Χριστούγεννα λοιπόν να πλησιάζουν η high-tech οικογενειακή επιχείρηση, η οποία βρίσκεται σε μια κρυφή τοποθεσία κάπου στο Βόρειο Πόλο, έχει πάρει φωτιά, με τους πάντες να δουλεύουν πυρετοδός προκειμένου να ετοιμάσουν εγκαίρως τα δώρα που θα μοιραστούν στα παιδιά όλου του κόσμου. Ωστόσο, μια αναπάντεχη εξέλιξη θα φέρει τον καλοσυνάτο, πλην όμως αδέξιο Άρθουρ, αντιμέτωπο με τη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του. Να φέρει εις πέρα στην κρίσιμη αποστολή του μοιράσματος των δώρων, προτού ξημερώσουν τα φετινά Χριστούγεννα. Dear Santa, I think you are real. But how do you get around all the children in the world in one night? If you've ever wondered how it all happens, you're in for a big surprise. Operation Santa Claus is coming to town. Go, go, go! Engage rooftops. Ho, ho, ho. Drop time 18.14 seconds per household. Mission accomplished! From the producers of Chicken Run and Wallace and Gromit, meet the family who makes Christmas happen. Here's to me. Santa's the boss. That turkey did more than him. Steve's the brains. This is Germany, Father. They drive on the right national dish sausage. And then there's Arthur. I just want it to be perfect for every kid. But this Christmas... There's been a glitch. Oh, dear. There's one small problem. A child's been missed. You want to wake up the whole North Pole? Good idea. A child's been missed. Who cares about one single child? She'll think she's the one kid in the whole world that Santa doesn't care about. Do you know, Arthur, there is a way. Wow. You're coming too, lad. Me? On that? Up there? Pulled by them! Dasher! Dancer! What are the others called? I could never really remember. Bambi? I'm not really good with big animals. This year, the last person anyone believed in... Sir, why is Arthur out there? ...is the only one who can save the holiday. Just stand back! It doesn't matter how we got here, as long as she still believes.
after Christmas. How do you think he's, Fine, fine. No child left behind! Την έχουμε δει. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία και τόσο για εσάς όσο και για τα παιδιά σας. Να πούμε πως στη σκηνοθεσία την έχει κάνει ο Μπάρι Κουκ και η Σάρα Σμιθ. Να πάμε σε μια άλλη ταινία, να πάμε σε μια ελληνική ταινία που είναι πραγματικά σε χριστουγεννιάτικο κλίμα και ονομάζεται Το Ταγκό των Χριστουγέννων. Δεκαετία λοιπόν του 1970. Είναι Χριστούγεννα και στο στρατόπεδο Βάτη στον Εύρο προετοιμάζονται για την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη γιορτή. Οι σκέψεις όμως του υπολογαγού Στέφανου Καραμανίδη είναι κάπου αλλού. Άνθρωπος κλειστός, χωρίς χαμόγελο, αγρίμη, έχει μόνο μια επιθυμία. Να ζητήσει σε χορό τον κρυφό έρωτα, τον κρυφό του έρωτα, την ζωή. Τη σύζυγο του συνταρματάρχη Μανώλη Λόγκου. Δεν ξέρει όμως να χορεύει. Και έτσι λοιπόν θα ζητήσει τη βοήθεια ενός φαντάρου του Λάζαρου, Λάζαρος λέει το στρατιώτης, ενός συνισταλμένου νεαρού από τους λίγους που ξεχώριζαν στο στρατόπεδο, τόσο για τη μόρφωση όσο και για την καλλιέργειά του. Η γνωριμία τους είναι σύντομη αλλά καταλυτική. Θα είναι αφορμή για μια σειρά γεγονότων που θα κορυφωθούν με ένα ταγκό. Το Ταγκό των Χριστουγέννων, σε μια μέρα που θα αλλάξει πραγματικά τις ζωές των τριών ηρώων μία για πάντα. Σε μια εβδομάδα βγαίνουν οι μεταθέσεις. Ο ταξίαρχος στο Δημότυχο με διαβεβαίωσε. Αθήνα, αγάπη μου. Από σήμερα θα αρχίσουν οι προετοιμασίες για τη γιορτή. Καραμανίδη. Μέχρι τη γιορτή δεν θα βγει κανείς από εδώ μέσα. Προστίν! Η μία δάση! Πώς πάνε οι πρόβες, Σέξπιρ? Θα μας πάρουν με τις ντομάτες. Δεν θέλω. Η μαμά δεν είναι καλά. Δεν σα λέω, Καραμανίδη και γυρεύει. Ζήτω το άδεια. Να ζητήσατε, κύριε Πολοχαγέ. Ξέρεις να χορεύει, Λαζάρου? Ξέρω. Το βράδυ μετά το σιωπητήριο εδώ. Μέχρι τη γιορτή των Χριστουγέννων προλαβαίνουμε. Για ποιο πράγμα, κύριε Πολοχαγέ? Για να μάθω ταγκό. Αυτό που μετράει είναι η απόφαση να χορέψει κάποιος, κύριε Πολοχαγέ. Ταγκό νοτούρν. Ευχαριστώ για το δίσκο. Ποιο δίσκο? Τελικά ποιος έστειλε το δίσκο? Δεν ξέρω, Μανώλη. Για όσους από εσάς δεν την έχετε δει, προτείνουμε να τη δείτε. Είναι μια πάρα πολύ καλή ελληνική ταινία. Να στηρίζουμε τον ελληνικό κινηματογράφο. Και επίσης, όσους από εσάς να πάτε να δείτε και τη Μικρά Αγγλία. Εγώ δεν έχω πάει ακόμα. Να πάτε όμως να τη δείτε, παίζεται ακόμα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Τώρα, για το Ταγκό των Χριστουγέννων, να πούμε πως στη σκηνοθεσία είχε. Είχε ο Νίκος Κουτελιδάκης, ενώ πρωταγωνιστούν, τους είδατε βέβαια, ο Γιάννης Μπέζος, ο Αντίνος Αλμπάνης, η Βίκη Παπαδοπούλου, ο Γιάννης Τάνκογλου, η Ελένη Κοκκίδου και ο Βασίλης Ρίσβας. Να πάμε σε μια άλλη χριστουγεννιάτικη ταινία. James Carey, A Christmas Carol. Τα Χριστούγεννα μπορεί να είναι πλέον κοντά. Για τον μίζερο και μισάνθρωπο γέρο Ebenezer Scrooge, η γιορτή αυτή θα ήταν προτιμότερο να μην ερχόταν ποτέ. Έτσι, το μόνο που του μένει να κάνει τις χριστουγεννιάτικες διακοπές του είναι ότι κάνει ακριβώς και τον υπόλοιπο χρόνο. Δηλαδή, να ξεσπά πάνω στους μοναδικούς του ανθρώπους, τον πιστό του υπάλληλο, τον Γκάρι Όλμαν και τον χαροπό του Άνιψιο. Όταν όμως θα επισκεφθούν τα τρία πνεύματα των Χριστουγέννων από το παρελθόν, το παρόν και τον μέλλον, ο Σκρούτζ θα κληθεί να αντιμετωπίσει πικρές αλήθειες που για καιρό αρνιόταν να δει. Ύστερα από αυτό δεν του μένει παρά μονάχα μια επιλογή, να αλλάξει έστω και στα γεράματα το χαρακτήρα του, προτού να είναι πολύ αργά άλλη μια εκδοχή της χριστουγεννιάτικης ιστορίας του Κάρολ Ντίκενς, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Κάρι. Thank you.
What do you want with me? You will be haunted by three spirits. I'd rather not. I am the ghost of Christmas past. Haunt me no longer! What if you were given a second chance to get your life right? This holiday season, the ghosts of Christmas past, present, and future get away! Will give one man that chance. This November, Walt Disney Pictures and Image Movers Digital invite you to experience the classic tale like you've never seen it before in Disney Digital 3D and IMAX 3D. Disney's A Christmas Carol. Γεια σας. Γεια σας και από μένα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Όπου και να βρίσκεστε. Ευτυχισμένο να είναι το 2014. Ακόμα μας μένουν 364 ημέρες για να το κάνουμε ακριβώς όπως εμείς το έχουμε ονειρευτεί, όπως εσείς το έχετε ονειρευτεί. Εσείς είστε ο πρωταγωνιστής άλλωστε της δικής σας ταινίας που ζείτε. Άρα εσείς θα φτιάξετε και το σενάριο. Εσείς είστε και ο σεναριογράφος και ο σκηνοθέτης. Εσείς είστε όλα. Οπότε έχετε 364 ημέρες για να κάνετε την ομορφότερη χρονιά της ζωής σας πραγματικά. Να πούμε πως και τη σκηνοθεσία από το Christmas Carol με τον Jim Carrey την έχει κάνει ο Robert Zemeckis, ενώ πρωταγωνιστούν ο Jim Carrey, ο Gary Oldman και ο Colin Firth. Θα πάμε σε μια άλλη ταινία. Είμαι σίγουρη ότι αυτή η ταινία είναι αγαπημένη όλων σας. Σας την προτείνουμε όμως άλλη μια φορά να τη δείτε και ο λόγος φυσικά για το Πολικό Εξπρές. Η παράδοση λοιπόν θέλει τα παιδιά να πιστεύουν στον Άγιο Βασίλη. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχουν και κάτι μπόμπυρες που έχουν σταματήσει να περιμένουν την επίσκεψη του Αγίου, τις γιορτές, ειδικά όταν όλοι οι φίλοι και συγγενείς τους λένε να μην πιστεύουν στον Άγιο αφού δεν υπάρχει. Ένα από αυτά τα παιδιά είναι και ο μικρός ήρωας του Polar Express, το οποίο βέβαια το όνομα δεν το μαθαίνουμε ποτέ. Η ιστορία ξεκινά μια νύχτα Χριστουγέννων, ένας παράξενος ήχος και μια λάμψη τον χτυπούν, τον ξυπνούν. Πάνω στο χιόνι, στον δρόμο έξω από το σπίτι του, βρίσκεται σταματημένο ένα επιβλητικό τρένο. Ο ήρωάς μας βγαίνει στον δρόμο σπρωγμένος από την περιέργειά του. Ο μηχανοδηγός τον προσκαλεί να ανέβει στο τρένο, ώστε μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά επιβάτες να ξεκινήσουν ένα ταξίδι για τον Βόρειο Πόλο, ώστε να γνωρίσουν από κοντά αυτόν που μέχρι τώρα δεν πίστευαν. On Christmas Eve many years ago, I lay quietly in my bed. I did not rustle the sheets. I breathed slowly and silently. I was listening for a sound. A sound I was afraid I'd never hear. Thank you.
coming? Where? Why, to the North Pole, of course. This is the Polar Express! Τη σκηνοθεσία λοιπόν την έχει κάνει και σε αυτό το κινούμενο σχέδιο ο Ρόμπερτ Ζεμέκης, ενός στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι ο Τόμ Χάνκς, ο Ντάριλ Σαμπάρα και ο Έντι Ντιζέν. Και πάμε σε μια άλλη ταινία χριστουγεννιάτικη, μια πολύ ωραία χριστουγεννιάτικη ταινία. Και φυσικά είναι μια μάλλον από τις απόλυτες χριστουγεννιάτικες ιστορίες και ο λόγος για τον Καριοθράφστη. Η υπόθεση λοιπόν εκτυλίσσεται στη Βιέννη γύρω στο 1920. Η Μερή, ένα μικρό κορίτσι, περνά πολύ δύσκολα Χριστούγεννα μέχρι που ο θείος της, ο θείος Άλμπερτ για την ακρίβεια, της φτάνει στο σπίτι με ένα μαγικό δώρο. Έναν ξελίνο Καριοθράφστη που έχει τη μορφή ενός μικρού στρατιώτη. Ο θείος της εκμυστηρεύεται ότι αν ένα παιδί την παραμονή των Χριστουγέννων πιστέψει ότι τα όνειρά του μπορεί να γίνουν πραγματικότητα, τότε όλα μπορεί να συμβούν. Έτσι λοιπόν αργότερα, και ενώ όλοι έχουν αποκοιμηθεί, ο νέος φίλος της Μέρης με μαγικό τρόπο ζωντανεύει και τη συντροφεύει σε μια μοναδική περιπέτεια που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Μια ταινία που πρέπει όλοι σας να δείτε. Πολύ καλογυρισμένη, πολύ ωραία ταινία. Πάμε να δούμε το τρέιλερ. See that city? My city before the Rat King took it from me. His kingdom was overthrown. A curse was cast upon him. And he was banished from his world forever. Merry Christmas, you two. Meet NC. Until one magical night, he discovered someone who could change everything. Hello, Mary. You can talk. I've been waiting for someone like you. Only you have the power to break the curse. I'm going back to fight the Rat King and reclaim my kingdom. Will you join me? Yes. Real. Reality is merely an illusion. You did it. I knew you'd believe. The spell on the prince is broken. This holiday season, it's so beautiful. Experience one of the most beloved stories of our time. Oh. Sorry. Like you've never dreamt it before. Again, please? In 3D. I've got a plan! Elle Fanning, Nathan Lane, and John Turturro. Say hello and goodbye to your prince! We have to stop him. Καλημέρα και πάλι, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Πρώτη του μηνός σήμερα, 1η Ιανουαρίου 2014. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, με υγεία, αγάπη, ευτυχία, επαγγελματική επιτυχία, χρήματα, να έχετε χρήματα, να περνάτε καλά. Αλλά και χωρίς αυτά είπαμε πρόθεση και διάθεση και καλή όρεξη να έχετε για να περάσετε καλά και όλα θα γίνουν. Πάμε στην επόμενή μας ταινία. Ξεχάσαμε να πούμε ότι η ταινία αυτή είναι παραγωγής του 2010, ο Καριοθράφστης. Είναι μια πιο πρόσφατη εκδοχή του Καριοθράφστη, δείτε το αξίζει. Μετά να πάμε λίγο πιο παλιά, σε μια πιο παλιά ταινία, πολύ αγαπημένη όμως. Έτσι λοιπόν έχουμε επιλέξει
για εσάς τον ψαλιδοχέρι. Μια φορά λοιπόν και έναν καιρό σε ένα κάστρο ζούσε ένας εφευρέτης μαζί με τον Έντουαρντ που ήταν το πιο σημαντικό δημιούργημά του. Ο ευνίδιος θάνατος του δημιουργού του άφησε τον Έντουαρντ ημιτελή με κοφτερά ψαλίδια στη θέση των χεριών του. Ο Έντουαρντ ζούσε μόνο στον πύργο μέχρι την ημέρα που μια πλασιά καλλιτικών τον ανακαλύπτει και προμοθυμοποιείται να τον φιλοξενεί σε σπίτι της. Και τότε αρχίζει η φανταστική περιπέτειά του στον κόσμο των μεγαλοαστών, όπου η συμβίωση του αλόκοτου Έντουαρντ με τους φυσιολογικούς της μικρής πόλης, αλλά και ο έρωτάς του με την κόρη της πλασιέ καλλιτικών θα πυροδοτήσουν μια σειρά από απρόσμενα γεγονότα. Τη σκηνοθεσία την έχει κάνει ο Τιμ Μπάρτον, ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο είναι ο ένας και μοναδικός Τζόνι Ντεπ. Πολύ ωραία ταινία, παλιά ταινία, τη θυμόμαστε όλοι, τα Χριστούγεννα όλοι την έχουμε δει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει δει το ψαλιδοχέρι. Απλά σας την προτείνουμε άλλη μία φορά να τη δείτε σήμερα πρωτοχρονιά. Για κάποιους από εσάς που μπορεί να επιλέξετε να μείνετε στη ζεστασιά του σπιτιού σας με αναμένο τζάκι, όχι με μουσικούλα, είτε άμα έχετε μουσικούλα, δεν μπορείτε να βλέπετε την ταινία. Να βγείτε έτσι λίγο κρασάκι, να συζητήσετε με την οικογένειά σας, να βρεθείτε κοντά με τους αγαπημένους ανθρώπους. Αυτό προστάζουν οι μέρες. Αγάπη, χαρά και ευτυχία. Και φαγητό, βέβαια. Λοιπόν, πάμε σε μία άλλη ταινία. Είναι μία ταινία επίσης κινουμένων σχεδίων και ονομάζεται Τα Τρομερά Χριστούγεννα. Είναι μία ταινία παραγωγής του 2012 και είναι για δύο χιονόπαιδα των Ιμαλαίων, τα Γέτη, τα οποία διώκονται από το καταφύγιο τους στο βουνό και αναγκάζονται να κάνουν Χριστούγεννα με το ζώο που φοβούνται πιο πολύ. Και το ζώο αυτό ονομάζεται άνθρωπος. Παρόλο λοιπόν τις κατεργαριές τους, μαθαίνουν το νόημα των Χριστούγεννων και βοηθούν την οικογένεια να εκτιμήσει την αξία των μελών της. Ας δούμε το τρέιλερ. It's the holiday season. Oh, just look at it. It's so beautiful. But these abominable snowmen... The colors, the lights, they have so much fun at Christmas. ...aren't allowed to join the celebration. You know what humans are like. I just don't want you to end up in a cage. Until an old enemy... She's coming right towards us. Gotcha. ...makes them take flight. This is so much fun! And go undercover. Hey there, little doggy. We're abominable snowmen. Awesome! Now, their new best friend shows them the meaning of Christmas. And takes them on a holiday adventure. Let's do this abominable style. I'm afraid I'm gonna have to bring you in. I gotta find a way out of here. Please, you can't let him take them.
Ray Liotta, Emilio Estevez, and Jane Lynch star in Abominable Christmas. No one messes with my daddy. Όμορφη χριστουγεννιάτικη ταινία και αυτή, για να τη δείτε μαζί με τα παιδιά σας. Καλό είναι να μοιράζεστε και αυτό το. Να κάθεστε λίγο με τα παιδιά σας, να δείτε έτσι χριστουγεννιάτικες ταινίες. Άλλωστε, τα κινούμενα σχέδια πιστεύω πως δεν είναι μόνο για παιδιά πια. Άλλωστε, άμα συγκρίνετε τα πιο παλιά κινούμενα σχέδια με τα πιο μοντέρνα, θα δείτε ότι απευθύνονται και σε μεγάλους, με νοήματα, που καμιά φορά τα παιδιά ίσως να δυσκολεύονται να τα πιάσουν όσο είναι ένας μεγάλος. Άρα μπορείτε κι εσείς να τα δείτε. Να πάμε σε μία. Θα τη χαρακτηρίζανε κάποιοι ίσως πιο κοριτσίστικη ταινία. Παρ' όλα αυτά είναι μια ταινία η οποία ονομάζεται A Princess for Christmas, μια πριγκίπισσα για τα Χριστούγεννα, μια παραγωγή του 2011. Και μετά λοιπόν από μια πρόσκληση του αποξηνωμένου παππού στα ανήψια της, μια νεαρή γυναίκα ταξιδεύει μαζί του σε ένα κάστρο στην Ευρώπη για τα Χριστούγεννα, όπου ερωτεύεται έναν τολμηρό πρίγκιπα. Once upon a time in a land called Buffalo, there lived a little girl named Jules Daly, who dreamt of traveling to faraway places. Jules grew up and still has her dreams. Unfortunately, she's still in Buffalo. Well, I have a 7-year-old and a teenage boy. Look out! I'm their aunt, legal guardian, but I have a wonderful nanny who keeps everything under control. I can't take these anymore! He's a murderer! You asked for it. I quit! No, Scully, you can't quit. I need you. What you need is a SWAT team. Milo, you're grounded for 2 weeks. But it's Christmas vacation. I just wish Christmas was over. All it makes me think about is losing Mom and Dad. Good evening. My name is Paisley Winterbottom. I work for your grandfather. I have a grandfather. I'm here to invite all three of you to spend Christmas at Castleberry Hall. We're not in Buffalo anymore. Castle. Let me introduce you to everyone. This is Mrs. Birch, the head housekeeper. Hi there. Just Jules is fine. What should I call you? Mrs. Birch. Okay. You're Ashton. My sister was married to you. To my brother. Dinner will be served at 8:30. His grace does not abide tardiness. Your grace, may I present Miss Jules Daly. Hi. You sure you bought the right family? I was looking around the castle and I couldn't find your Christmas tree. Because there isn't one. I thought you wanted a happy family Christmas. I changed my mind. And Jules, I found the tree. That's a pretty one. Take this monstrous tree back where it came from. You're kidding, right? It's Christmas. This is the biggest tree we've ever had. What is this? Here, Grandfather. You said it's the prettiest one for you. We must get the invitations out immediately. Invitations, sir? Yes, for the Christmas Eve ball. Their lives are in Buffalo, and they'll be going home soon. They're not like us. Maybe this is a sign. What do you mean? They shouldn't go to the ball. If it wasn't for you, there wouldn't even be a ball. Ladies and gentlemen, Miss Jules Daly of Buffalo. What has you all so riveted? You're the Prince of Castlebury. I'm just a poor girl from Buffalo. Exactly. We should not be lamenting what we have lost, rather celebrating what we have found. Σας προτείναμε λοιπόν κάποιες ωραίες χριστουγεννιάτικες ταινίες, κάποιες από αυτές που δεν σας είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα τα Χριστούγεννα, για να μπορέσετε να δείτε σήμερα, αν αποφασίσετε να μείνετε στο σπίτι σας ή τις υπόλοιπες μέρες που απομένουν ή τα Χριστούγεννα, ζήστε τις όσες μένουν ακόμα, γιατί μετά πάλι θα ξαναγυρίσουμε στα ίδια και στα ίδια. Αν και δεν πρέπει καθόλου να συζητάμε για αυτά σήμερα, σήμερα είναι πρωτοχρονιά, σήμερα λέμε χρόνια πολλά, σήμερα στέλνουμε μόνο μηνύματα χαράς και ευτυχίας, στέλνουμε την αγάπη μας, βοηθάμε τους συνανθρώπους μας και κάνουμε γενικότερα καλές πράξεις. Γιατί όπως είπαμε, το καλύτερο μαξιλάρι για έναν ευχάριστο ύπνο είναι μια καθαρή συνείδηση. Και η καθαρή συνείδηση έρχεται μόνο μετά από όταν έχετε δώσει αγάπη, χαρά και ευτυχία σε όλους τους ανθρώπους. Τότε έχετε και μια καθαρή συνείδηση. Λοιπόν, και αφού είναι η πρώτη εκπομπή του έτους. Για φέτος, το 2014 δηλαδή, είπαμε να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση για το τι έγινε περίπου το 2013. Θα ξεκινήσουμε με ένα βίντεο όπου ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο Γιώργος Οκαμίνης, έκανε πέρσι πρωτοχρονιά με καθυστέρηση στο θυσίο. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα.
Από εμάς πολλές ευχές για έναν καλύτερο, πιο όμορφο κόσμο και καλή χρονιά σε όλους με υγεία και αισιοδοξία. Ας υποδεχτούμε τώρα τον Δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη. Φίλες και φίλοι, φέτος αλλάζουμε το χρόνο εδώ στο Θησείο, στη σκιά της Ακρόπολης. Στον χώρο αυτό, πριν από περίπου 2.500 χρόνια, διαμορφώθηκε σταδιακά η ιδέα ότι οι κοινωνίες οργανώνονται μέσα από τον δημοκρατικό διάλογο, στον οποίο η βία δεν έχει καμιά θέση. Διδακτήκαμε επίσης με τα χρόνια πως δημοκρατία δεν σημαίνει μόνο διάλογος, αλλά και κοινωνικά δικαιώματα και προστασία των αδυνάτων. Αυτό προσπαθούμε κάθε μέρα να κάνουμε στη πόλη της Αθήνας. Έχει γραφτεί πως το χνάρι που αφήνει πίσω του κάθε άνθρωπος είναι μικρό. Πράγματι. Μια ολόκληρη κοινωνία όμως μπορεί να αφήσει πίσω της χνάρι μεγάλο και ανεξίτηλο. Τη δύσκολη περίοδο που περνάμε πρέπει λοιπόν να τη μετατρέψουμε σε περίοδο, σε εποχή ριζικών αλλαγών. Να καταγραφεί ως μια μεγάλη εποχή, ως το μεγάλο σημερινό αφήγημα της πατρίδας μας. Μια χώρα που κρατά και προστατεύει τους δημοκρατικούς της θεσμούς και παράλληλα σπάει τα δεσμά με τις παθογένειες του παρελθόντος. Φίλες και φίλοι, ο χρόνος που έρχεται το γνωρίζουμε. Δεν θα είναι δύσκολος. Μάλλον δεν θα είναι εύκολος. Ωστόσο, έχουν αρχίσει να χνοφέγγουν οι πρώτες βάσιμες ελπίδες. Έτσι είναι, γιατί οι μεγάλες εποχές σημαδεύονται από μεγάλα προβλήματα, γεννούν όμως και μεγάλες προσδοκίες. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, για να υποδεχθούμε σε αυτόν τον εμβληματικό τόπο τη νέα χρονιά. Κάτι δευτερόλεπτα καθυστέρησε, έκανε πέρσι λοιπόν ο Γιώργος Καμίνης πρωτοχρονιά στο Θησείο. Εχθές νομίζω έκανε κανονικά πρωτοχρονιά, δεν άργησε ιδιαίτερα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα άλλο αφιέρωμα που έκανε το CNN με τις σημαντικότερες ειδήσεις του 2013. Σε ένα βίντεο αφιέρωμα το ειδησιογραφικό δελτίο των ΗΠΑ παρουσιάζει 10 σημαντικότερες ειδήσεις του κόσμου σύμφωνα με την κρίση των δημοσιογράφων του για τη χρονιά που τελείωσε. Ως σημαντικότερη είδηση της χρονιάς παρουσιάζεται ο βίαιος εμφύλιος της Συρίας και ακολουθούν οι αλλαγές στο Βατικανό, η υπόθεση Snowden, ο θάνατος του Νέλσον Μαντέλα και το τρομοκρατικό χτύπημα στο εμπορικό κέντρο της Κένυας. Number 10. We're getting word of a deadly shooting involving international sports icon Oscar Pistorius and his model girlfriend. The Olympian admits to shooting Reeva Steenkamp in his lavish South African home on Valentine's Day, but he says it was all an accident. Oscar Pistorius appearing before the magistrate, he was clearly upset, at times sobbing, crying. Pistorius, nicknamed Blade Runner for the prosthetic legs he uses for sprinting, was charged with premeditated murder. He's fighting that charge, saying he mistook Steenkamp for an intruder. Number 9. The royal announcement heard around the world. The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 4:24 p.m. local time. Save the Queen!
The fountains of Trafalgar Square illuminated in blue light. The new royal heir in the United Kingdom. Baby George was born in July to Prince William and his wife Kate. Number 8. Tens of thousands of people have poured out onto the streets in what is another demonstration against the government. About a year after the Arab Spring ushered in Egypt's first democratically elected president, Mohamed Morsi is then ousted in a military coup. Many Egyptians, frustrated by what they saw as the slow pace of change and the rise of Islamic fundamentalism. Number 7. After decades of distrust and a diplomatic gridlock, there's a thaw with Iran. The phone call that's making history. President Obama called Iran's new president, Hassan Rouhani. And in November, a breakthrough in Geneva. A deal has been reached, a deal involving Iran and six world powers. The preliminary deal limits Iran's ability to work towards a nuclear weapon and loosens some international sanctions. Critics say it doesn't go far enough. Number 6. All around us you hear the sounds of windows breaking, you hear the sounds of large objects falling, crashing to the floor. Typhoon Haiyan wipes out entire towns in the Philippines. One of the strongest storms to hit any country ever. The smells in Tacloban are overwhelming. The smell of death, the smell of decay. More than 5,000 people killed. Number 5, terror at a mall in Kenya. Gunmen open fire, killing dozens and taking many hostages. Everyone here in Nairobi is on a razor's edge. I'm standing just a short distance away from the Westgate Mall that is under siege in its third day. Surveillance cameras capture this chilling video of gunmen shooting their way through a supermarket in the mall. An Al-Qaeda affiliate, Al-Shabaab in Somalia, claims responsibility. Number 4. Grief and gratitude as the world says goodbye to Nelson Mandela. He is now at peace. The former South African president and Nobel Peace Prize laureate died at the age of 95. Behind me you can see a crowd. They've been dancing and singing almost non-stop since the news came. His life celebrated for ending apartheid and creating a democratic and inclusive South Africa. For 10 days, South Africans and dignitaries from around the world honoured the man who taught the world about compassion, patience, reconciliation and freedom. Now we see Nelson Mandela making that final journey. Number 3. The person who says he leaked top secret information about a U.S. government surveillance program has emerged from the shadows and identified himself. My name's Ed Snowden. The U.S. manhunt for Edward Snowden turns into an international game of cat and mouse. The man who's been spilling U.S. intelligence secrets is on the move. But where is his final destination? First, Hong Kong lets him go, then Russia refuses to extradite him. Snowden's leaks were a major embarrassment for the NSA, revealing the extent the agency was spying on Americans, as well as international leaders and citizens. Number 2. The Pope resigns, the leader of the Catholic Church stepping down at the end of the month. Pope Benedict becomes the first head of the Catholic Church to resign in 600 years. The 86-year-old said it was because of poor health. The bell is ringing here in Rome, the campanone, the big ring. That means one thing, John Allen. What does it mean? It means... Habemus Papam, Chris. Habemus Papam. Have a pope. The first pope elected from South America. The curtains are open. The cross-bearer is coming out. And there he is. Dubbed the People's Pope, Francis has laid out a vision of a more inclusive Catholic Church, focusing on compassion for the poor and afflicted. Number 1. The civil war in Syria. In more than 2 years of fighting, some 100,000 have been killed, more than 2 million are refugees. In August, a chemical weapons attack kills hundreds. It's absolutely horrifying. We've seen a video showing the bodies of lifeless children. Syria denied responsibility. The U.S. is making the case for military intervention in Syria. The U.S. on the brink of military action. But a last-minute deal brokered by Russia averted an international crisis. The agreement dismantled Syria's chemical arsenal but left Bashar al-Assad in power. A civil war raging
and a civilian population. Είδαμε λοιπόν την ανασκόπηση που έκανε το CNN όσον αφορά τη χρονιά του 2013. Και το Reuters όμως παρουσίασε από τη φωτογραφική του σκοπιά ένα τρίλεπτο βίντεο το οποίο κάνει μια ανασκόπηση στα γεγονότα που σημάδευσαν τη χρονιά που πέρασε. Στο βίντεο αυτό πρωταγωνιστές είναι γνωστά και άγνωστα πρόσωπα που άφησαν το δικό του σημάδι στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δύο φωτογραφίες από την Ελλάδα φιγουράρουν στο εν λόγω βίντεο. Η μία είναι σε συγκέντρωση για τους τρεις αξιωματικούς που είχαν χάσει τη ζωή τους κατά την κρίση των ημείων, ενώ η δεύτερη φωτογραφία είναι από τις πλημμύρες της Αθήνας τον περασμένο Φεβρουάριο. Ας το δούμε. Και τέλος θα κλείσουμε με άλλο ένα βίντεο, το οποίο δείχνει και αυτό τα σημαντικότερα γεγονότα του 2013 που πέρασε, σε κάποιους άφησε ευχάριστη γεύση, σε κάποιους άφησε πικρή. Έχετε όμως το 2014 για να πάρετε πίσω ό,τι έφυγε, ό,τι θέλετε να το πάρετε. Είναι, είπαμε, η χρονιά σας φέτος. Κάντε ό,τι θέλετε. Περάστε καλά. Αγαπήστε πολύ και όλα τα άλλα θα έρθουν. Ας δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε για να χαιρετηθούμε. Every one of us has been touched by this attack on your beloved city. Every one of us stands with you. It just makes you value life, how blessed we are to live every day. Destroyed.
most likely largest inventions of our generation are the internet and the mobile phone. They've changed the world. However, Edward Snowden started leaking information. The only thing that restricts the activities of the surveillance state are policy. You've probably heard that healthcare.gov hasn't worked as smoothly as it was supposed to work. The protesters, anonymous, the date November the 5th, intentional. This is a decision that says gay people have equal rights. Gay marriage is now legal in England and Wales after Queen Elizabeth II gave it her royal stamp of approval. Today is the day of every woman, every boy, and every girl who have raised their voice for their rights. The dog. Hi, Poppy. The dog. Oh, Poppy. Bless your little bitty heart. In the hospital all the time. I want to be out with friends. I don't want to feel sick. And I want to be home. We're people. And we have problems. We're not perfect. And that's okay. So we need to stop the ignorance. Stop the intolerance. The only way is by standing strong together. By standing strong together. This five-year-old is teaching an entire city what it means to be a superhero. Marry me? Yes. Of course I will.
λοιπόν το 2013, μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, 365 ημέρες του 2013, με γεγονότα που πραγματικά έμειναν και θα μείνουν στην ιστορία, μέσα σε λίγα λεπτά τα είδατε. Ήρθε το 14, το οποίο είναι ένα πολλά υποσχόμενο έτος για όλους εσάς, για να κάνετε αυτά που πραγματικά θέλετε, να κάνετε τα δικά σας όνειρα πραγματικότητα, να γράψετε ίσως τη δική σας ιστορία. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, όπου και να βρίσκεστε, στην Ελλάδα, στην Αμερική, στη Γερμανία, στην Αυστραλία, όπου και αν βρίσκεστε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ευτυχία, αγάπη και υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σας, χρόνια πολλά.